λοιπόν. Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα παιδιά που είναι εδώ. Μην νομίζετε ότι είμαι ηλίθιος, ξέρω ότι περισσότερο από εσάς είναι εδώ επειδή είναι υποχρεωτικό και δεν κόψα το εισιτήριο. Άρα θα μιλήσουμε αρχικά για τις ανθρώπινες σχέσεις. Νομίζω ότι είστε σε μια ηλικία που τις ερευνάτε, να το ονομάσουμε έτσι, αλλά θα ήθελα μετά να δούμε πόσο θα τις εμβαθύνουμε. Μερικοί από εσάς θα τις εμβαθύνουν χωρίς να τις γνωρίζουν. Δηλαδή, στο κάτω από το γραφείς, κάνουμε παιδιά χωρίς να ξέρουμε γενετική. Και θα μου πείτε, πάλι καλά, γιατί άμα περιμένουμε τη γενετική, είναι θα φτιάξουμε. Άρα, οι ανθρώπινες σχέσεις θα είναι το πλαίσιο μας, θα μιλήσουμε και για την ανθρωπότητα, βέβαια. Αλλά πρώτα απ' όλα να δούμε πώς το βλέπετε εσείς. Αν βλέπετε τη διαφορά μεταξύ της επαφής και της σχέσης, της σχέσης και του δεσμού. Άρα, θα μπούμε σε αυτή την λογική. Θα πούμε ότι μια επαφή, γιατί είναι σημαντικό να αρχίσουμε από αυτά, γιατί εσείς τώρα είστε κανονικά όλοι φανατικοί του Φάτσα Βιβλίου και μένετε σε ένα πλαίσιο που έχω καταδύσει εγώ ως πληροφορικάριος να έχω ανθρώπους που να μην ξέρουν καν τι είναι το email. Δηλαδή, παλιά δεν ξέραμε τι ήταν το email, γιατί δεν είχαμε τους υπολογιστές. Τώρα έχουμε τους υπολογιστές και δεν ξέρουμε τι είναι email, γιατί χρησιμοποιούμε άλλες τεχνικές και δυστυχώς το επίπεδο πέφτει στο επίπεδο της πληροφορικής. Αλλά θα το δούμε αυτό για τις σχέσεις. Άρα, έχουμε την τάση να μπερδεύουμε πρώτα απ' όλα την επαφή με τους φίλους που είναι οι σχέσεις. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα. Λέτε, ας πούμε, θέλω να σκεφτείτε τώρα, δεν απαντάτε, γιατί να μην εκτεθείτε. Και σας λέω απλώς, σκεφτείτε πόσους φίλους έχετε. Αλλά κανονικά σε αυτή την ηλικία είστε ακόμα αθώοι και θεωρείτε ότι έχετε αρκετούς. Μετά για την πρώτη σειρά, μετά σας μαθαίνουν κόλπα του τύπου στα δύσκολα φαίνονται οι φίλοι και να ξέρετε ότι μόνο στα δύσκολα. Άρα είναι καλό να έχετε δυσκολίες, γιατί αλλιώς δεν θα έχετε ποτέ φίλους. Γιατί οι άλλοι θα είναι απλώς επαφές. Άρα, οι επαφές πόσο κρατάνε. Όταν είμαστε σε μια ηλικία που θεωρούμε ότι το πρώτο άλλο φίλο που βλέπουμε θα είναι αιώνιο, καταλαβαίνετε, ας πούμε, σε ποιο πλαίσιο θεότητας είμαστε. Θα μου πείτε πιο μετά, όταν παντρευόμαστε, λέμε ότι θα είναι έως το τέλος. Αλλά δεν διευκρινίζουμε στον παπά ότι εννοούμε έως το τέλος του διαζυγίου. Μέχρι εκεί. Εντάξει. Άρα, άμα κοιτάξετε τώρα τα στατιστικά δεδομένα, όταν άνθρωποι λένε ότι θα είναι πάντα μαζί, θα δείτε ότι το πάντα είναι πολύ περιορισμένο. Παλαιότερα ήταν και αυτοί περιορισμένοι, απλώς δεν το έλεγαν. Τώρα το λέμε. Άρα, για τους φίλους, άρα τώρα φανταστείτε τι ηλικία έχετε, θα ορίσουμε ότι οι φίλοι είναι αυτούς που γνωρίζουμε 10 χρόνια. Γιατί πρέπει να υπάρχει και ένα πλαίσιο ανθεκτικότητας. Δηλαδή, αρχίζουμε με φίλους που είναι πάρα πολύ καλοί τον πρώτο μήνα, στο δεύτερο μήνα μας έχουν κάνει μια λαδιά, στο τρίτο έχουν βγει με την κόμενά μας. Και λες, ο φίλος μου, ο κολλητός. Άρα, θα μιλήσω μόνο για τους κολλητούς, δεν μιλώ για τις κολλητές, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και βλέπω, ξέρετε. Πολλοί στους καθηγητές οι πρώτοι που γέλασαν ήταν γυναίκες. Αλλά να ξέρετε τώρα, το λέω μόνο μία συμβουλή για τις κοπέλες. Είναι καλό να έχετε φίλες, όχι πολλές κολλητές και ποτέ μία. Γιατί συνήθως παντρεύετε με τον άντρα σας. Γιατί δεν το κάνω συμμετρικά, γιατί δεν φοβόμαστε τον κολλητό. Είναι. Ναι, καλύτερα να τα ακούσετε, γιατί μετά είναι χρήσιμο. Άρα, οι κολλητές είναι πιο επικίνδυνες από τους κολλητούς, γιατί βλέπετε, οι κολλητοί είναι επαγγελματίες. Ενώ ο κολλητός είναι αρχάριος, δηλαδή νομίζει ότι καταλαβαίνει τον άλλον, η άλλη καταλαβαίνει και σένα και τον άλλον και γι' αυτό την πατάς. Ενώ ο κολλητός, ο πάνω κάτω, είναι απλώς ένας πιο στενός φίλος, επειδή είναι αχάριος αυτό το τομέα. Άρα,
Τι προσπαθώ να σας πω με αυτό? Προσπαθώ να σας πω ότι στην αρχή προσπαθούμε να βρούμε ανθρώπους που μας μοιάζουν. Δηλαδή, κοιταχτείτε λίγο πώς καθίσατε και κοιταχτείτε λίγο σε σχέση με τους φίλους σας. Θα δείτε, ειδικά για τις γυναίκες, βέβαια τώρα είναι και για τους άνδρες. Εμείς είμαστε παλιοί, δεν είχαμε τέτοια πράγματα με το κούρεμα. Τώρα, όταν βλέπεις ένα κούρεμα από πίσω, δεν λες ποιο είναι το φίλο, φοβάσαι να μην κάνεις κανένα λάθος. Ενώ παλιά ήταν ξεκάθαρα. Εδώ θα δείτε ότι αυτοί που είναι σε μια παρέα, επάνω κάτω έχουν τα ίδια μαλλιά. Χτενίζονται με τον ίδιο τρόπο, στο ίδιο, δεν λέω πια κουρίο, τώρα λένε κομμωτήριο, εντάξει. Παλιά λέγαμε με καφέ και ουζερί, τώρα λέμε καφετέρια, αλλά κάνουμε τα ίδια. Και στην πραγματικότητα μοιάζουμε. Αλλά στην αρχή οι επαφές, να ξέρετε, γίνονται καλά με τους ανθρώπους που μοιάζουμε. Εντάξει. Γιατί επειδή βλέπουμε τον άλλον να είναι προσιτός, ας πούμε, του λέμε ανέκδοτα και γελάει με τον ίδιο τρόπο. Άρα να ξέρετε, δηλαδή λέτε, ειδικά ένα χοντρό ανέκδοτο που είναι εντελώς ηλίθιο, εσείς έχετε γελάσει και γελάει κι ο άλλος. Αυτός είναι η επαφή σας. Κανονικά αυτός που θα γίνει φίλος σας θα είναι από τους πρώτους που θα σας πει, ξέρεις, δεν είναι αστείο. Άρα θα σου πει, ας πούμε, μην το πεις σε άλλους, γιατί θα εκτεθείς. Ενώ ο άλλος που είναι του ίδιου επίπεδο θα πει, πω, δηλαδή έχεις κι άλλα. Και λες, Θεέ μου, λοιπόν. Άρα να προσέχετε, το πρώτο κοινό δεν είναι απαραίτητα το καλό. Αυτοί που είναι δύσκολοι με εσάς, μπορεί να γίνουν οι μεγάλοι σας φίλοι και έχετε παρατηρήσει μερικές φορές, ειδικά στην ηλικία σας, τσακωνόμαστε με μερικούς και μερικές. Είναι πιο αντρικό αυτό. Οι γυναίκες είναι πιο έντεχνο, δηλαδή τραβάνε τα μαλλιά σιγά σιγά. Οι άντρες δίνουν απλώς μια ασφαλιά, δεν ξέρουν ότι υπάρχει και άλλη τεχνική. Αλλά τώρα με το μαλλί που έχετε μπορεί να γίνει. Είναι με τους καυγάδες που βρίσκουμε και τους φίλους μας. Δηλαδή στην αρχή λέμε αυτόν δεν τον χωνεύουμε τίποτα και μετά λες αυτή είναι αχώρηση. Ενώ τον άλλον που τον είχε για φιλαράκι ούτε θέλεις να τον δεις. Άρα μην προϋπολογίσετε τα πάντα σε αυτό το πλαίσιο. Θα πω λοιπόν τώρα στις επαφές. Άρα οι επαφές είναι κυριολεκτικά μια επαφή και το πρόβλημα είναι ότι μπερδεύεστε γιατί τώρα οι επαφές ονομάζουμε φιλίες και το αγαπώ το λέμε like. Άρα ο άλλος λέει έχω πολλά like, με αγαπούν όλοι. Την επόμενη μέρα έχει κάνει μια λαδιά, του βάζουν όλοι dislike. Τώρα δεν βάζουμε πια dislike, βάζουμε τη δεν like. Άρα μετά σε αυτό το επίπεδο έχουμε ανθρώπους που λένε λοιπόν εγώ έχω 10.000 φίλους. Μετά κάνουν μια βραδιά και έρχονται 5. Επάνω κάτω για τους γέρους είναι οι 5 που ερχόταν πριν. Εντάξει. Λέω μόνο για τους άντρες, να μην μπερδευτούν. Οι γυναίκες είναι πάντα νέες. Λοιπόν, έχουμε ένα άτομο το οποίο μιλάει με ένα άλλο άτομο. Όσο εδώ είναι καλά τα πράγματα και έχουμε την εντύπωση ότι είναι λογικό. Άρα όταν μιλάτε με ένα άτομο το οποίο δεν γνωρίζετε, έχετε ένα πρώτο πρόβλημα, είναι ότι δεν μιλάτε με το άτομο, μιλάτε με την εικόνα του ατόμου που έχετε κάνει. Το πιο ωραίο είναι ότι αυτός απαντάει στην εικόνα. Άρα έχουμε μια επικοινωνία μεταξύ δύο μοντέλων. Είναι αυτό που σας ξαφνιάζει. Στην πραγματικότητα λοιπόν η πραγματική επικοινωνία γίνεται εδώ, ενώ εδώ γίνεται η αφαιρετική επικοινωνία. Και γι' αυτό σας ξαφνιάζουν οι φίλοι. Γιατί λέμε, μα εγώ νόμιζα ότι σε ήξερα τελικά. Όχι. Το πιο επικίνδυνο στην φιλία είναι τα δώρα. Τα δώρα. Άρα, σας δίνω τώρα το παράδειγμα ενός φίλου που είναι κόπανος. Συμβαίνει να έχουμε και τέτοιους φίλους, ειδικά αν είμαστε στην ίδια κατηγορία. Σας κάνει ένα δώρο πάρα πολύ ωραίο γι' αυτόν. Και είναι για το σαλόνι σας. Το είναι στρατηγικό λάθος. Οι γυναίκες εκεί χαμογελούν ήδη. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει στο μυαλό του ότι θα το βάλεις μπροστά σε όλους. Ας σου δίνει ένα πίνακα ο οποίος είναι χάλια και λέει, εγώ νομίζω θα ήταν καλό εδώ. Που σου παίρνει το μισό σαλόνι. Τώρα εσύ την ώρα που το βλέπεις, λες, Θεέ μου, πώς θα το βάλω τώρα εδώ. Γι' αυτό είναι καλό να κάνετε δώρα τα οποία είναι φαγόσιμα.
ηλικία, γιατί άμα είναι καλό τρώγεται και δεν θα φαίνεται πια, και άμα είναι άλλο δεν φαίνεται πια. Εντάξει, άρα είναι το ίδιο, το βλέπετε και σήμερα δεν το ξέρουν και οι γονείς. Λοιπόν, αγοράζουν στα παιδιά τους σε ένα ωραίο ρολόι που οι άλλοι δεν θέλουν να το φοράνε. Το πρόβλημα με το ρολόι είναι ότι φαίνεται. Άρα, ειδικά όταν είσαστε σε πλαίσιο αναγνώρισης σχέσεων, μην κάνετε δώρα που μένουν. Γιατί πολύ γρήγορα ο άλλος, η άλλη θεωρεί ότι θέλετε να επιβληθείτε. Σου αγόρασα ένα πολύ ωραίο δαχτυλίδι. Σε κοιτάς τα δάχτυλα, λες τώρα άμα το βάλω αυτό το πράγμα. Έχει ενδιαφέρον μερικές γυναίκες, ακόμα και το μουνό πετρό το βάζουν ανάποδα. Γιατί δεν θέλουν να φανεί το μέγεθος της πέτρας. Ενώ λένε ότι δεν ασχολούνται με το μέγεθος, αλλά μιλάνε για άλλα πράγματα. Άρα... αυτό λοιπόν που έχει σημασία είναι κάνετε την επαφή. Η επαφή έχει νόημα, αν θέλετε, όταν είναι ανώδυνη. Άρα στην αρχή, γιατί να είναι ανώδυνη? Ανώδυνη σημαίνει στην πραγματικότητα ότι είναι αναστρέψιμη. Άρα αναστρέψιμη τι σημαίνει? Σημαίνει ότι, ας πούμε, εμείς θα παίρνουμε εσένα, επειδή δεν τους ξέρω τους άλλους, για να μην το παρεξηγήσω. Ας πούμε, βρισκόμαστε για πρώτη φορά, κάτι ανώδυνο, είναι απλώς ένας χαιρετισμός κλασικός. Εντάξει, δεν θα πάμε να επιδείξουμε ένας πάνω στον άλλο, να αγκαλιαστούμε, να πούμε, τι είναι αυτός. Και μετά είναι και παρεξηγήσιμο. Άρα, ένας χαιρετισμός κλασικός, γεια σας, τι κάνετε, όλα καλά κτλ. Εντάξει, δεν θα μιλήσω κατευθείαν για την γυναίκα του, τη μάνα του, τα παιδιά του, όπως πάνω. Ας σου λέει, τι είναι αυτό, γιατί όλοι αυτά δεν ρωτήσει. Να ξέρετε, τις άλλες περιοχές του κόσμου, ας πούμε, οι Αμερικανοί σας λένε, γεια σου, πώς σε λένε, Νίκο, ωραία, πώς θα κερδίζεις. Το λένε μάλιστα αλλιώς, σου λένε, τι βάρος έχεις. Και εμείς μερικές φορές δεν το καταλαβαίνουμε, τι συνέχεια. Αλλά βέβαια εμείς νομίζουμε το βάρος το βάρος. Και όταν είμαστε έτσι σαν εμένα, λέμε, γιατί με ρε, τι ρωτάς, τι υπολογίζεις. Ενώ όταν είσαι σαν λελέκη, καταλαβαίνεις ότι είναι το μισθό σου. Άρα, το αναστρέψιμο σημαίνει, κάνω μια γκάφα, αλλά δεν πειράζει που την έκανε, γιατί ο άλλος την ξέχασε. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να ρωτάτε ότι να είναι. Άρα, μια συμβουλή, ειδικά για τους υφιστάμενους και προϊστάμενους. Όταν σας λέει ο προϊστάμενος, μίλα ελεύθερα, είναι εκείνη τη στιγμή που πρέπει να το βουλώσετε. Να μιλάτε μόνο όταν δεν σας λέει τίποτα. Αλλά όταν σας λέει, ελπίζω να μην κάνετε αυτή τη τεχνική. Α, πράγμα, ωραία. Δεν την ξέρετε, εντάξει, ωραία. Βέβαια, ο διευθυντής δεν είναι εδώ, που να ξέρετε. Λοιπόν, όταν λοιπόν κάποιος σας λέει αυτό, να προσέχετε γιατί είναι νεκτεθείς. Όταν κάποιος λοιπόν σε εσάς, για πιο μικρά παιδιά, σας λέει, κοίτα, μιλάει μου ειλικρινά. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Γιατί οτιδήποτε και να πείτε εκείνη τη στιγμή μπορεί και να είναι μη αναστρέψιμο. Δηλαδή όλο σου λέει μίλα μου ειλικρινά, αλλά πάνω κάτω πες μου αυτό που θέλω να ακούσω. Μέχρι. Άρα, λέτε ας πούμε σε μια κοπέλα τι ωραία που είσαι σήμερα και σου λέει μίλα μου ειλικρινά. Εντάξει, το χτένισμα δεν είναι και τόσο. Τους άνδρες σώζεστε ακόμα γιατί μπορεί να ξαναπάει. Αλλά άμα έχει κάνει κάτι που δεν αλλάζει εύκολα, εντάξει, ας πούμε, άμα έχει κόψει εντελώς τα μαλλιά και είναι πολύ κοντά και της λες πολύ ωραία ήταν μακριά, όσο να θυμάστε ότι είναι 14 εκατοστά το χρόνο το μαλλί, άρα είναι πάνω κάτω ο πόνος που θα έχετε μέχρι να ξαναβρεθούν στο ύψος που είχατε πει. Εντάξει, άρα μία συμβουλή. Μία συμβουλή για τις κοπέλες, μη λέτε ποτέ σε κάποια που έχει κόψει τα μαλλιά της ότι είναι πιο ωραία με μεγάλα. Το λέτε το ανάποδο. Και το πιο κοντό σου πάει. Γιατί αυτό μπορεί να το κάνει, ενώ να το τραβήξει είναι δύσκολο. Εντάξει. Άρα, το άλλο που πρέπει να θυμόμαστε στις σχέσεις μας, ειδικά άντρες και γυναίκες, τώρα που είμαστε ανοιχτόμυαλοι τώρα,
είναι ότι υπάρχουν μερικά φύλλα, δεν λέω κανένα τώρα, τα οποία θέλουν ακριβώς το αντίθετο από αυτό που έχουν. Ξαφνιάστηκες εσύ, δεν είσαι σε σωστή κατηγορία από ό,τι φαίνεται, αλλά πάνω κάτω τα βλέπεις τα μαλλιά σου πώς είναι. Τανγκ. Θα δεις ότι αυτές που έχουν το μαλλί που είναι εντελώς τανγκ είναι αυτές που το είχαν έτσι. Και αυτές που το έχουν τανγκ θέλουν το άλλο. Μα κανονικά θα πρέπει να είχαν δύο περιούκες και να τους πες, παιδί μου, σήμερα βάλει αυτή. Τσακ. Άρα δεν το κάνουμε αυτό, άρα πάνω κάτω τι βλέπουμε. Βλέπουμε ότι θέλουμε να μοιάζουμε με τους άλλους, αλλά όχι να πολυμοιάζουμε. Μα το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι, εγώ το λέω για τα φορέματα, γιατί συνήθως τώρα η κοπέλα είναι με τζιν, αλλά σου λέει δεν μιλάει για μας, αλλά έχετε μια κοπέλα που πάει να αγοράσει ένα σούπερ ωραίο φόρεμα, εντάξει, γαμάτο. Το μεταφράζω σε εσάς, φτηνό. Λένε. Αλλά να θυμάστε όταν θα μεγαλώσετε, όταν η γυναίκα σας, όταν δεν το καταλαβαίνετε, δεν ξέρετε από τιμές, όταν η γυναίκα σας λέει είναι πολύ φθηνό, εννοεί ότι απλώς το ποσοστό μείωσης του ποσού αρχικού είναι μεγάλο. Αλλά δεν σας λέει ποιο ήταν το αρχικό. Οι κοπέλες μη χαμογελάτε, γιατί αυτό ξέρω. Λοιπόν, λένε ας πούμε, 70% έκπτωση. Εμείς επειδή είμαστε ηλίθιοι λέμε, εντάξει, παιδί μου, καλά έκανες, 2.000. Αρέσει να είχε και άλλη τιμή, δηλαδή. Αλλά συμφέρονται, είστε πιο έμπειροι, μερικοί το ξέρουν, να μετράτε απλώς τα ψηφία. Είναι μια λογαριθμική σκέψη. Τις λες 3 ή 4 ή 2. Δεν ανασχολείστε με το ακριβό φθηνό, εντάξει. Απλώς να έχετε μια τάξη με κίνδυνο. Όταν κάνουμε λοιπόν αυτές τις ερωτήσεις, όταν είμαστε σε πλαίσιο αναστρέψιμο, είναι ότι δεν πειράζει. Πότε εμφανίζεται η φιλία. Όπως σας είπα, με τον καβγά, π.χ. είναι μια έντονη σχέση. Άρα η φιλία θα εμφανιστεί, αν θέλετε, με έναν πολύπλοκο τρόπο. Είναι ότι πρέπει πρώτα να αποδεχτείτε. Τώρα αυτό που θα σας πω θα σας πειράξει, αν δεν θα πείτε ότι δεν αφορά τα παιδιά που είναι μέσα στην αίθουσα, που εγκαινιάζουμε, αλλά όλα τα άλλα του κόσμου. Εντάξει. Άρα πρέπει να αποδεχτείτε τα ελαττώματα. Θα τα κρίσεις ήδη. Όχι. Σε βλέπω να κάνεις το γυαλί έτσι. Ξέρετε τι είναι αυτές που λένε, εγώ δεν κλαίω. Δεν με πειράζει αυτό που μου είπες καθόλου. Εντάξει. Αλλά είναι καλό όταν βάζετε το waterproof, το οποίο είναι waterproof, το πότε θέλει, να το σκεφτείτε πριν κλάψετε, γιατί μετά είναι... Άρα, να αποδεχτούμε τα ελαττώματα. Πώς θα τα βάλουμε αυτά τα ελαττώματα. Άρα, τα ελαττώματα υπάρχουν δύο κατηγορίες ελαττωμάτων. Βέβαια, στην αρχή, όταν είμαστε μικροί, νομίζουμε ότι είναι όλα τα ίδια. Δεν είναι όλα τα ίδια. Άρα, υπάρχουν τα ελαττώματα που δεχόμαστε και τα ελαττώματα που δεν δεχόμαστε. Κανονικά, είστε αρκετά νέοι για να μην έχετε ακόμα εντοπίσει αυτά που δεν δεχόσαστε. Και επειδή κοιτάζετε μόνο τα προτερήματα, είστε σε αυτό που λέμε μικρή σχέση. Άρα, μικρή σχέση, μικρής διάρκειας, και να μην πω one shot, είναι συμφέρει να κοιτάζετε τα καλά του άλλου ή της άλλης. Δηλαδή, ας πούμε, επιθυμείτε μια τεράστια σχέση που θα κρατήσει μία μέρα. Συνήθως προς το βράδυ. Πρώτον, είναι το βράδυ, άρα δεν βλέπετε και πολλά ελαττώματα. Δεύτερον, επειδή προκαλεί και κούραση, δεν τα καταλαβαίνετε ακριβώς. Μετά το πρόβλημα είναι ότι ξυπνάτε. Να θυμάστε μερικοί ηθοποιοί που λένε «Η γυναίκα μου είναι ωραία και όμορφη και το πρωί». Εντάξει, δηλαδή μετά από όλα αυτά που έχουν βγει, που σημαίνει ότι είναι άλλο τύπο. Άρα, όταν θέλουμε μία σχέση μικρής διάρκειας, συμφέρει να κοιτάζουμε τα καλά. Δεν πειράζει αν υπάρχουν κακά, γιατί δεν έχετε προλάβει να την ενεργοποιήσετε. Όταν θέλετε τώρα μία σχέση μεγάλης διάρκειας. Τώρα βλέπω, ξέρω ότι θα εννοείται εσείς μεγάλης διάρκειας,
Άρα τέλος πάντων θα κάνω υπέρβαση, θα μιλήσω για μήνες. Πρώτα, είναι πολύ κακή ιδέα η αρχική σχέση όταν ξεκινάει το καλοκαίρι. Θα μου πείτε, μα εκεί βρισκόμαστε. Ναι, εντάξει, αλλά από εκεί χανόμαστε. Εντάξει, δηλαδή, εννοώ, το καλοκαίρι τα πράγματα είναι όλα καλά, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που να είναι αγκαρία. Ξαφνικά ξανέρχονται οι αγκαρίες και λες, παιδιά, δεν έχω χρόνο εγώ τώρα για τέτοια. Α. Άρα το σωστό timing είναι κοντά στο χειμώνα, γιατί μετά έρχεται η άνοιξη. Και η άνοιξη βοηθάει τη φύση. Βοηθάει και εμάς. Εκεί πέρα σας έρχονται διάφορες ιδέες, πολύ σημαντικές και ας το πούμε αναπαρόχησες. Όταν λοιπόν μιλάμε για μεγάλη διάρκεια, αλλά κανονικά για τους πιο μεγάλους εδώ, όταν μιλώ για μεγάλη διάρκεια, εννοώ πιο πολύ δεκαετίες. Δεν εννοώ, αλλά τέλος πάντων παίρνω το. Να το εφαρμόσω στο λύκειο. Λοιπόν, για μεγάλη διάρκεια συμφέρει να έχετε στρατηγική. Τώρα θα μου πείτε στρατηγική στον έρωτα. Ναι, γιατί ο έρωτας, ο γνήσιος έρωτας, δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Το που έχει διάρκεια είναι η αγάπη. Στην συνέχεια υπερδευόμαστε, δηλαδή, νομίζουμε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Αλλά αν προσέξετε, ο Χριστός λέει αγαπάτε αλλήλους και δεν λέει ερωτηθείτε αλλήλους. Λέω, ας πούμε, σαν ιδέα. Άρα, η στρατηγική είναι η εξής. Πρώτα, ο εντοπισμός των προβλημάτων. Θα μου πείτε, γιατί να ψάχνουμε για τα προβλήματα. Εντάξει. Άμα δεν τα ψάχνετε, θα σας έρθουν. Άμα τα ψάχνετε, ξέρετε πού είναι. Άρα, για τους άντρες τώρα, γιατί μιλήσαμε πολύ για τις κοπέλες, αλλά θέλει να πάτε με μια κοπέλα, εντάξει, αλλά ένα πρόβλημα που έχει είναι ότι έχει έναν αδελφό που είναι το διπλάσιο από εσάς. Αυτό είναι ένα ελάττωμα. Ένα ελάττωμα, ειδικά όταν είναι πιο μεγάλος από αυτό. Δηλαδή, πρώτον, δεν μπορεί να παίξετε πολύ τον ταΐ, δηλαδή θα μου ρίξει καμία όλος, έτσι περνώντας, ας πούμε, και δεν μπορεί να πείτε, ξέρεις, εγώ βλέπεις πως είμαι, και σου λέει η άλλη, ναι, βλέπω πως είσαι. Γιατί έχει συνηθίσει να τον κοιτάζει έτσι τον αδελφό, γιατί είναι ο μεγάλος αδελφός και μετά εσείς είστε στην ίδια ηλικία με την κοπέλα. Βέβαια έχετε ένα καλό, συνήθως είστε λίγο πιο ψηλά και νομίζετε ότι είναι εντάξει. Άρα αυτή θέλω να σου πω, μην δεν έχει σχέση με το ύψος, έχει σχέση με αυτό, έχει σχέση με αυτό. Αυτό βοηθάει. Ενώ βοηθάει να το εντοπίσετε πριν του φάτε. Ο εντοπισμός των προβλημάτων θα σας δώσει, όπως είπαμε, δύο κατηγορίες. Άρα, τα προβλήματα που αντέχετε και τα προβλήματα που δεν αντέχετε. Θα δίνω ένα παράδειγμα για πιο μετά. Οι πιο μεγάλοι δεν γελάτε, γιατί θα φανεί αμέσως. Εντάξει. Άρα, ο άντρας, όταν παντρεύεται με μια γυναίκα, στην πραγματικότητα παντρεύεται με την πεθερά του. Όχι, βλέπω ότι υπάρχει, εντάξει. Άρα, στην πραγματικότητα, για να πούμε την αλήθεια, δεν παντρεύεται με την πεθερά του, αλλά αυτή παντρεύεται με αυτόν. Που είναι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα, κάνετε την πρόταση στη γυναίκα, αλλά έχει μεγάλη σημασία όταν αγαπάτε μια κοπέλα, το κάνετε και με τους άντρες. Δηλαδή, δεν πειράζει. Με τις κοπέλες είναι λίγο πιο σκληρό. Κοιτάτε την κοπέλα και είναι καλό να ζητήσετε φωτογραφία της μάνας. Συμφέρει. Εντάξει, γιατί κανονικά άμα δεν κάνετε τίποτα θα γίνει έτσι. Τώρα οι μερικές κοπέλες είναι χαρούμενες, άλλες λιγότερο βλέπω. Είναι ανεκτικό. Τι θέλω να πω, ότι εντάξει υπάρχει και η γενική, κάποιος που μοιάζει με κάποιον σιγά σιγά πηγαίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Άρα δεν αλλάζουν όλα και υπάρχει και το φυσικό. Άρα, σε αυτά τα ελαττώματα λοιπόν είναι αυτά που αντέχετε και αυτά που δεν αντέχετε. Εντάξει. Άμα βρείτε ελαττώματα που μόνο αντέχετε, είστε μια χαρά. Τέλεια. Να ξέρετε. Γιατί μετά τα πλεονεκτήματα εμφανίζονται και είναι έκπληξη. Surprise. Δες, μα έχει και αυτό. Πίστευτο. Εντάξει. Ωραία. Τώρα, άμα εντοπίσετε ένα ελάττωμα που δεν αντέχετε, σταματάτε.
Βέβαια, τώρα δεν σας λέω ότι θα το ακολουθήσετε εδώ, αλλά προσπαθώ να σας πω το εξής. Το ελάττωμα που δεν αντέχεται θα είναι πάντα εδώ. Αλλά στην αρχή δεν το βλέπουμε πολύ καλά, γιατί κοιτάζουμε τα πλεονεκτήματα και μετά βλέπουμε ότι αυτό θεμελιώνεται, ριζώνεται και είναι όλο και χειρότερο και επεκτείνεται. Και μετά έχουμε ανθρώπους που λένε, ας πούμε, χώρισα τον άλλον μετά από 20 χρόνια. Του λες, παιδί μου, για ποιο πράγμα χώρισες, για αυτό. Αυτό το έχεις στην αρχή, ναι. Και λες, καλά έκανες 20 χρόνια να εντοπίσεις ότι ήταν το ίδιο πρόβλημα, ναι. Άρα, είναι καλό αυτό να το σκεφτείτε, άμα θέλετε πραγματικά να έχετε μία σχέση 20 χρόνων και να μην έχετε προβλήματα, να αρχίσετε στα 80. Εκεί πέρα θα είναι επιτυχημένο. Συνήθως αυτή που έχει παταλυφθεί μέσα δεν είναι πια εδώ, άρα κάνει επίβλεψη από πάνω και είναι λιγότερο οδυνηρό. Τι εννοούμε αυτό, αναγκαστικά θα υπάρχουν επιπτώσεις. Μετά οι επιπτώσεις που το ξέρετε εσείς, τα πρώτα προβλήματα είναι τα παιδιά. Ναι, δηλαδή κάνετε μια σχέση και λέτε θα τα πάμε καλά. Ναι, θα τα πάτε καλά εσείς και εσείς. Αλλά δεν ξέρετε τι θα ξεφυτρώσει. Άρα, να ξέρετε, είναι κλασικό, τα ζευγάρια που δεν τα πάνε καλά και κάνουν παιδί για να τα πάνε καλά, είναι αυτά που χωρίζουν αμέσως. Δηλαδή, δεν πες ποτέ αυτό. Εδώ είναι οι ζευγάρια που χωρίζουν όταν τα πάνε καλά και βγαίνει το παιδί και γίνεται χαμός. Άρα, θεωρία παιχνίων με παιδιά. Ο γιος σου, δηλαδή δεν τον έχει πια κάνει αυτή, είναι μόνος του. Όλος κάνει αναπαραγωγή μόνος του, παρθενογέννηση, διότι έχει κάνει μια βλακεία. Εντάξει. Άρα, ο γιος σου έκανε αυτό το πράγμα στο σχολείο, το πιστεύεις. Ωραία. Μετά, όταν ο γιος έχει πάρει ένα βραβείο, ο γιος μας. Και άμα είναι πολύ μεγάλο το βραβείο, ο γιος μου. Εντάξει. Και έχει ενδιαφέρον γιατί βλέπετε λοιπόν το παιδί και λέει, κάπου αλλάζουν οι γονείς πάνω σαν. Άρα για την κόρη είναι ακριβώς το ίδιο. Άρα πρέπει λοιπόν να εντοπίσουμε αυτό το που δεν αντέχουμε και αυτό που αντέχουμε. Κανονικά το έχετε δει και θα δείτε πώς διαμορφώνεται. Όταν έχουμε μια παρέα, εντάξει, είπαμε θα μείνουμε στα ανέκδοτα έτσι να μην είναι πολύ σοβαρό, αλλά κάποιος λέει ανέκδοτα και ας πούμε όλοι γελάνε. Αυτή συνήθως είναι ή ο κωμικός της παρέας, ο οποίος νομίζει ότι είναι και ο leader. Να το προσέχει, το λέω για τα αγόρια, όταν είστε πολύ αστείοι, είστε αστείοι. Καταλαβαίνετε. Μετά λοιπόν, σου λέει η κοπέλα, φω από αυτόν γέλασα, δηλαδή πέθανα στο γέλιο, πάω με τον άλλο. Και μα όλα τι είχε, μου μιλούσε ίσα, με κοίταζε κάπου. Δηλαδή, λαϊκά την έφτιανε. Και πάει με αυτόν που την έφτιανε. Εντάξει. Ενώ εσείς έχετε πει ένα κατεβατό ανέκδοτο. Μαμά. Εσύ ο Θανάσιος και εσύ ο Ρος κάνετε μια κίνηση πολύ ενδεικτική για δάσκαλο. Φαντάζομαι ότι δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έλεγα, δεν είναι. Καλά. Λοιπόν, ο εντοπισμός των προβλημάτων είναι πάνω κάτω το ίδιο πρόβλημα με τα μαθηματικά, αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα. Βλέπετε ότι αυτό εδώ το πλαίσιο είναι λευκό. Τώρα σας λέω τι χρώμα είναι. Μην απαντήσετε. Αλλά η μόνη σωστή απάντηση είναι ότι δεν είναι λευκό. Μία κοιλίδα. Μία κοιλίδα, φτάνει. Άρα, αυτή η κοιλίδα είναι είτε μια κοιλίδα που μπορώ να σβήσω, όταν επανέρχομαι στο άλλο, είναι κάτι που δεν σβήνει. Αλλά το πρόβλημα τώρα είναι, όλα αυτά είναι αντικειμενικά ή υποκειμικά. Στην πραγματικότητα, σας μιλάω αντικειμενικά για υποκειμικά στοιχεία. Δηλαδή, μερικές φορές βλέπουμε κάποιον άνθρωπο για πρώτη φορά και δεν το χωνεύουμε. Ενώ δεν έχει πει τίποτα ο άνθρωπος. Λες αυτό, δεν χωνεύεται. Ενώ μετά βλέπουμε κάποιον άλλο, λέει, πω, τι αγαπητός,
και είναι λαμόγιο του κερατά. Άρα, εγώ δεν έχω δει ποτέ ένα λαμόγιο που να το βλέπουμε πρώτη φορά και να νομίζουμε ότι δεν χωνεύεται. Άρα, ξεκινάτε με αυτούς που δεν χωνεύεται επιφανειακά, γιατί μπορεί να είναι οι καλύτεροι. Τώρα, αυτό δίνει προσδοκίες σε μερικούς και ευκαιρίες σε μερικές. Το φαινόμενο του αντιπαραδείγματος είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί θα καθορίσει μια πορεία. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα. Είστε εδώ και θέλετε να πάτε εδώ. Το X και το Y είναι εντελώς στοιχεία, όπως καταλαβαίνετε. Άρα λέτε, θα είναι έτσι. Μόνο που εδώ έχει ένα εμπόδιο. Άρα η πορεία που θα κάνετε θα είναι έτσι. Συμφωνούμε. Όχι, λέω για τους έξυπνους, γιατί θα μείνουν εδώ. Αν το σκεφτείτε ορθολογικά, θα δείτε ότι αυτή η πορεία μοιάζει με τη γεωμετρία της πιο πολύ λόγω εμποδίου παρά λόγω στόχου. Που είναι παράξενο. Από εδώ και πέρα, αυτό το κομμάτι μοιάζει με τον στόχο. Ενώ αυτό το κομμάτι είναι παράλογο. Γιατί? Γιατί απομακρύνεστε από τον στόχο. Λέτε, μα τι κάνει αυτός. Βέβαια, στις σχέσεις, μερικές φορές αυτό είναι καλό. Δηλαδή, έχετε υποτίθεται μια σχέση, βλέπετε ότι υπάρχει κάποιο ελάττωμα, το κάνετε κάπως αλλιώς και προσπερνάτε το ελάττωμα και τελικά τα καταφέρετε. Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, ο εντοπισμός του εμποδίου που έχουμε εδώ είναι πιο σημαντικό από τον στόχο. Άρα, σας δίνω ένα παράδειγμα πρακτικό. Κανονικά, κάνουν όλοι γυμναστική, δεν κάνουν. Ωραία. Έχετε ποτέ κάνει άλμα εις ύψος? Δεν λέω αν έχετε επιδείξει, λέω απλώς αν έχετε κάνει άλμα εις ύψος. Άρα, όλοι οι μετρητές με μπερδεύονται και οι γονείς ξαφνιάζονται. Στο άλμα εις ύψος, ποιο είναι το πιο σημαντικό από όλα? Θα δείτε και είναι ακριβώς το κοινό σημείο και για το άλμα. Το? Ο πύχης? Όχι, όχι. Ακόμα, έχετε ακόμα πολλές ναι, ποιος είπε το στρώμα? Εσύ, εσύ πήρες μπράβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Γιατί όλα αυτά που είπατε είναι πάρα πολύ ωραία, αλλά άμα σας βάλω άμμο αντί για στρώμα, δεν πηδάτε έτσι. Δεν κάνετε ψαλί. Δεν κάνετε. Το ψαλί θα το κάνεις όταν είναι για νάνος. Εντάξει, εμένα μου αρέσει να μας βάζουν το ψαλίδι. Νευριάζαμε εμείς γιατί κάναμε καθρεφτισμό. Και λέγω εντάξει, εντάξει, okay, θα κάνω ψαλίδι. Έκανα ψαλίδι, θα κάνω κάτι άλλο τώρα. Είναι μερικοί που παίρνουν και φόρα για να πάρεις φόρα για να κάνεις ψαλίδι, πρέπει να το έχεις. Άρα, μιλάω για αληθινό άλμα, άρα μιλάω για τεχνική φασμπορή. Στην πραγματικότητα, όταν πηδάτε και θα πέσετε πάνω στην πλάτη σας, είναι πολύ απλό, θα πηδήξετε μία φορά, άμα είναι άμμος. Και θα είναι η τελευταία. Εντάξει. Είναι όπως λέω στους φοιτητές μου, όταν έχουμε εξεταστική, τους λέω, έχετε δικαίωμα να τη γράψετε. Κοιτάζουν έτσι, λέω μία φορά. Μετά βγαίνετε. Γιατί μερικοί ηλίθιοι καθηγητές σας λένε ότι δεν έχετε δικαίωμα να τη γράψετε. Αλλά είναι λάθος, αφού τα καταφέρετε. Το θέμα είναι ο εντοπισμός. Κυρίες, δεν έχω δικαίωμα να τη γράψω δύο φορές. Εντάξει, άρα είναι το ίδιο. Άμα πηδήξετε χωρίς τρόμα, πηδάτε μία φορά. Αυτό είναι για να το σκεφτείτε και για άλλες τεχνικές. Εντάξει, διάφορα από εσάς θέλουν να δοκιμάσουν διάφορα πράγματα. Τα σκαλοπάτια. Εντάξει, ή αλλιώς καθίστε από πάνω, κάτι κάτι. Αλλά είναι μερικά πράγματα, νομίζουμε ότι θα είναι καλό και τελικά δεν γίνεται. Άρα το στρώμα, το στρώμα, το στρώμα. Γιατί το στρώμα, να θυμάστε ότι ο φως μπορεί το σκέφτηκε να πηδάει με αυτόν τον τρόπο μόνο μετά το στρώμα. Εντάξει,
Έχει στην πραγματικότητα παλαιότερα τυλιγόμασταν, γιατί ο στόχος, προσέξτε ποιος ήταν ο στόχος, ο στόχος ήταν να είσαι ζωντανός μετά το πείδημα. Τώρα να το θυμάστε, είναι καλό αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι το αλογάκι της Παναγιάς. Α, είναι η δεύτερη φορά που χαμογέλασε εσύ. Τελικά ασχολείσαι με αυτό το τομέα. Να ξέρετε λοιπόν ότι το αλογάκι της Παναγιάς, μόνο αλογάκι δεν είναι. Και για τις κοπέλες που δεν ξέρουν, είναι ότι όταν έχουν σχέση, ας πούμε, πιο στενία όσον αφορά τα χιλιοστά, στο τέλος της διαδικασίας η κοπέλα τρώει το κεφάλι του το κοπέλι. Δεν έχω πρόβλημα με διαζύγιο μετά, εντάξει. Τελειώσαν τα πράγματα, τα πιο ουσιαστικά έγιναν από κάτω και τα πιο θεμελιακά από πάνω. Άρα, η ιδέα ποια είναι, είναι ότι το εμπόδιο, τα εμπόδια, καθορίζουν περισσότερο την πορεία μας. Άρα, να το κοιτάξουμε τώρα σε γνωστικό επίπεδο. Σε γνωστικό επίπεδο θα δείτε ότι τα προβλήματα που θυμάστε μετά από χρόνια είναι αυτά που δεν μπορούσατε να λύσετε εύκολα. Και ξαφνικά τα καταφέρατε και αυτό το κλικ, θυμάστε αυτό το κλικ. Άξι. Τα άλλα που τα λύσατε εύκολα, μετά πρέπει να ξαναθυμηθείτε πώς το λύσεις. Δηλαδή δεν είχε καμία δυσκολία. Η δυσκολία λοιπόν, το εμπόδιο, θα είναι μάλιστα και η ομορφιά, αν θέλετε, αυτό που θα πούμε μετά συνέχεια του αγώνα. Θα μου πείτε τώρα, είμαστε ακόμα σε ανθρώπινες σχέσεις. Άρα, τι θα ονομάσουμε, αυτό θα είναι η ζώνη επαφής, αυτό θα είναι η σχέση. Και τώρα θα περάσουμε στο πιο βαρύ στάδιο, που αυτό εδώ είναι ο δεσμός. Άρα, ο δεσμός, προσέξτε, ο δεσμός δεν είναι δεσμά. Μην μπερδεύεστε. Ο δεσμός τι εννοούμε, εννοούμε μία διαχρονική σχέση. Να το χρησιμοποιήσετε και για τα κράτη. Δεν έχει σχέση μόνο με τα. Άρα, ο δεσμός ενσωματώνει την έννοια του χρόνου. Εδώ. Άρα, εδώ προς το παρόν, σε πραγματικότητα είμαστε στον χώρο. Εντάξει. Και εδώ στον χώρο και μετά μπαίνει ο χρόνος. Άρα, στον χώρο γιατί, στην πραγματικότητα τι γίνεται. Οι επαφές που έχετε είναι με αυτούς τους οποίους συναναστρέφεσαι. Γιατί, άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, ας πούμε, πολύ συχνά ερωτεύεστε κάποιον που είναι στην τάξη σας. Στην πραγματικότητα δεν είναι πολύ καλή τεχνική. Διότι οφείλεται στο γεγονός ότι βλέπεστε κάθε μέρα. Αλλά να το ξανακοιτάξετε, τώρα το λέω για τα παιδιά που έχουν ήδη κοπέλες σε μια τάξη, όταν θα σας κάνει την ερώτηση που τώρα εγώ θα σας εξηγήσω πώς απαντάτε, να απαντήσετε αυτό που είπα τώρα, εντάξει. Άρα, άμα σας πει, ας πούμε, δηλαδή από αυτά που έλεγε ο δάσκαλος εκεί πέρα, εμείς δεν είχαμε βρεθεί μόνο μια φορά και είχαμε διασταυρωθεί στο πεζοδρόμιο, δεν θα ήσουν ερωτευμένος μαζί μου. Βέβαια, εσείς θα πείτε και βέβαια. Έτσι έγινε. Να προσθέσετε, έτσι έγινε. Άμα πείτε και βέβαια, έχουν υποψίες. Άμα πείτε και βέβαια, έτσι έγινε. Σε είδα μια φορά, την πρώτη μέρα. Οτιδήποτε και να πείτε μετά είστε λάθος. Άλλο. Εντάξει, είναι όπως λέτε, να ξέρετε, οι γυναίκες είναι πιο έξυπνες από εμάς. Απλώς μόνο αυτές το ξέρουν. Ναι, άμα το ξέρουμε θα έλεγαμε άλλο. Άρα, τι γίνεται, στην πραγματικότητα, σε αυτήν εδώ τη θεωρία, τώρα έχουμε και άντρες που είναι σε αυτήν την κατηγορία, και έχουμε και γυναίκες που έχουν περάσει την άλλη κατηγορία, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι εντοπίζουν πιο εύκολα τις σχέσεις. Αν θα σας δώσω ένα παράδειγμα, καταλάβετε ποιες είναι οι διαφορές. Θα δείτε ότι σε μια επιχείρηση, και προς το παρόν, κανονικά τα βλέπετε πάνω κάτω λίγο αστεία αυτά, ή λέτε εντάξει, μπορεί και να είναι σωστό, θα δείτε τώρα λίγο πιο αντικειμενικά. Όταν παίρνετε μια επιχείρηση και έχετε ανθρώπινο δυναμικό, συνήθως η προϊστάμενη του ανθρώπινου δυναμικού είναι η προϊστάμενη. Γιατί έχουμε δει ότι οι γυναίκες τα καταφέρουν καλύτερα στις σχέσεις. Άρα εξηγώ για ποιο λόγο. Με τους άλλους δεν πειράζουμε, αφού μας βοηθάνε στο τέλος. Άρα η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι το αρσενικό στοιχείο κοιτάζει πιο πολύ τα άτομα. Τώρα θα δείτε τη διαφορά μαθηματική. Άρα άμα κοιτάζω τα άτομα, έχω δύο άτομα, έχω μία σχέση. Είμαστε εντάξει. Θα βάλω μία επαφή προς το παρόν. Άμα έχω τρία άτομα, πόσες επαφές έχω.
Τρεις. Σωστή. Ωραία. Τώρα όταν έχω τέσσερα άτομα, πόσες επαφές έχω? Έξι. Άρα είδα ότι κάποιος το ζωγράφισε σωστά, αλλά θα το ζωγραφίσω κάπως αλλιώς για να είναι ξεκάθαρο ότι είναι έξι. Βλέπετε. Που σημαίνει ότι πέρα των τεσσάρων ατόμων συμφέρει να ξέρετε καλύτερα τις σχέσεις παρά τα άτομα. Ενώ κάτω, τα τρία, είναι το ίδιο και μάλιστα στα δύο είναι χειρότερο. Τώρα πηγαίνουμε. Άρα, τώρα επειδή το έχετε, κανονικά, τώρα είμαστε πέντε άτομα. Πόσες σχέσεις? Σκέφτεστε, δεν κάνετε αμπέμπα μπλούτου και σταυλό. Εγώ είπα να μην κάνετε αμπέμπα μπλούτου και σταυλό. Πόσοι παίζουν σκάκι εδώ μέσα? Για σηκώστε το χέρι. Οκ, πόσοι παίζουν τάμπλε, χαρτί. Πώς σου θα σηκώ τα πάντα εγώ, παίζω τα πάντα. Λοιπόν, άρα, είναι πάρα πολύ απλό, αν το σκεφτείτε τι κάναμε. Στην αρχή είχαμε μία σχέση. Εντάξει, είναι απλά, είναι απλά. Απλώς δεν το βλέπετε αμέσως. Στην αρχή έχουμε μία σχέση. Εδώ έχουμε λοιπόν συν δύο σχέσεις που είμαστε στο τρία. Εδώ στην πραγματικότητα τι κάναμε, κάναμε μία συν τρία. Με το αποτέλεσμα το προηγούμενο. Άρα υπαγωγικά, καταλαβαίνετε, θα έχουμε συν τέσσερα. Άρα αυτό οφείλεται σε ένα πολύ απλό γεγονός. Άμα προσθέτω ένα σημείο, αυτό συνδέεται με όλα τα προηγούμενα. Επειδή είναι το καινούριο σημείο, το σημείο νι, προσθέτει νι μειον ένα ακμές. Άρα είναι απλό τώρα να το κάνετε ότι εδώ είχατε ένα, εδώ είχατε δύο, άρα είσαστε στα τρία, εδώ είσαστε στα έξι, άρα τελικά ο αριθμός ο σωστός είναι το 10. Ή, είστε εντάξει, βλέπετε όταν το βλέπετε ορθολογικά, άρα θα σας το πω λίγο διαφορετικά. Θέλετε να αγοράσετε υπολογιστές και θέλετε να έχετε ένα κρυπτοσύστημα μεταξύ δύο υπολογιστών. Και σας λέω, ας πούμε, θέλω να αγοράσω 10 υπολογιστές, πόσους υπολογιστές πρέπει να αγοράσω? Λες, τι είπε τώρα, αφού είπε ότι θέλει να αγοράσει 10, δεν είπε ήδη την απάντηση? Όχι, όχι, γιατί εγώ είπα ποιοι είναι οι 10 υπολογιστές, αλλά δεν είπα για τους υπολογιστές που κάνουν το κρυπτοσύστημα. Θα πρέπει τώρα να βρείτε τον τύπο και να φτάσετε μέχρι το 10. Αν αυτό είναι απλά, θα δείτε ότι τελικά πρέπει να πάρετε 45 και η χαρή και 10 θα είναι 95. Μετά βλέπετε τι, ότι είναι πιο σημαντικό να ξέρετε τις σχέσεις. Άρα οι σχέσεις, για να τις ξέρετε, στο ανθρώπινο επίπεδο, πώς λέγεται αυτό? Δεν ξέρετε. Καλά, καθόλου. Είναι μια λέξη που έχει τέσσερις σύλλαβες. Αρχίζει με κο. Και τελειώνει με λιό. Λιό. Όπως ξέρετε, αυτό λέγεται κοινωνική έρευνα. Γιατί είμαστε βέβαια επιστήμονες και λέμε, ας πούμε, για πες μου τι λέει η άλλη αυτόν τον άλλο, τον άλλο. Και όλος τι λέει αυτήν. Ναι, ναι. Τώρα θα δείτε ποιοι είναι οι επαγγελματίες και ποιοι είναι οι αρχάροι. Οι αρχάροι είναι, μιλούν για πρόσωπα που γνωρίζουν. Οι επαγγελματίες μιλούν για πρόσωπα που δεν γνωρίζουν. Αυτό είναι το top. Δηλαδή, μιλάτε για ένα πρόσωπο που δεν έχετε δει ποτέ, αλλά έχετε βρει διάφορα πρόσωπα που μιλάνε γι' αυτό. Αυτό είναι ο επαγγελματίας του Τσοβούλου. Συνήθως είναι το επίπεδο της γιαγιάς. Δηλαδή, πριν δεν προλαβαίνουμε, οι άλλοι δεν ξέρουν. Η γυναίκα προσπαθεί να το καταφέρει, αλλά συνήθως την πατάει με τη δουλειά. Ενώ η γιαγιά, άμα δεν ήταν στη δουλειά, είχε όλο τον χρόνο να δει όλες τις σχέσεις που αφορούν ένα άτομο που δεν γνώριζε. Άρα, εγώ προσωπικά η γιαγιά μου έκανε τεράστια προπόνηση, γι' αυτό όταν ήμουν μικρός ήξερα να αναγνωρίζω άτομα που δεν είχα δει ποτέ. Και συνήθως γυναίκες. Ναι, μεγάλο παρελθόν. Όπως έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ, μ' αρέσουν οι άνδρες που έχουν μέλλον και μ' αρέσουν οι γυναίκες που έχουν παρελθόν. Βέβαια, επειδή ξέρετε τον Όσκαρ Ουάιλντ, θα μου πείτε μπορεί και να τα μπέρδεψα, αλλά τέλος πάντων. Η ιδέα ποια είναι? Είναι ότι όταν έχουμε αυτές τις σχέσεις, αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι να καταλαβαίνουμε καλύτερα τις σχέσεις και μόνο τα άτομα. Άρα δίνω τώρα, θα πάρω αυτές εδώ τις δύο σειρές. Αυτός εδώ θα είναι ο πρόεδρος από κάτι.
Τώρα έχω έρθει και για την πρόταση. Αυτή θα είναι η υπεύθυνη του ανθρώπινου δυναμικού. Άρα, οι δύο πρώτες σειρές τις παίρνουμε για να φτιάξουμε μια ομάδα. Αυτός είναι σοβαρός. Εντάξει, είναι σοβαρός. Άρα, κανονικά θα σας ζητήσει τι. Το ποιο. Δεν άκουσα, όχι, δεν άκουσα. Όχι, 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 περίμενε. Δεν σε ξέρει καθόλου. Όταν κάποιος δεν σε ξέρει, τι σου ζητά. Το βιογραφικό, πράγμα. Άρα, κανονικά θα ζητήσει τα βιογραφικά, θα τα διαβάσει όλα. Πει πολύ ωραίο, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Μερικές φορές θα πει όχι, δεν είναι ωραίο. Δεν θέλω. Και μετά, αν είναι σοβαρός, τι θα κάνει ο σοβαρός, πρόεδρος. Το μελετάει, το έχει μελετήσει. Όχι, αυτό είναι λάθος, δεν είναι σοβαρός πρόεδρος. Στην πραγματικότητα θα απευθυνθεί στο ανθρώπινο δυναμικό και θα δει αυτά τα βιογραφικά είναι συμβατά άμα τα βάλω μαζί. Ωραία, εξηγώ. Πάνω κάτω στα βιογραφικά, τώρα το ξέρουν οι πιο μεγάλοι, σας λένε, ας πούμε, τι αθλήματα κάνετε. Άρα, όταν είστε κόμπαρος, λέτε την αλήθεια. Και εμείς λένε, δεν μπορεί. Άρα, μετά τι κάνουμε, πάνω κάτω βάζετε ένα ατομικό άθλημα, για να σας πω ότι εντάξει, και μετά βάζετε και πάντα ένα ομαδικό, το οποίο δεν έχετε παίξει ποτέ εκτός από το σχολείο. Εντάξει, και εγώ στο μπάσκετ πολύ μ' αρέσει η ομαδικότητα. Γιατί βέβαια, άμα πείτε ότι μισείτε την ομαδικότητα για να μπείτε σε μια επιχείρηση, εκτός αν είστε μόνος. Αλλά αν είστε μόνος, δεν είναι να δώσετε το βιογραφικό, κάνετε την επιχείρηση μόνος σας. Άρα, μόλις όλος θα δει ότι έχετε ένα πρόβλημα με τους άλλους, η κυρία που είναι υπεύθυνη θα σας πει, παιδιά, και θα το πει σε εσένα βέβαια, θα πει. Και προσέξτε και να είναι πολύ καλό. Άρα, σας δίνω τώρα ένα παράδειγμα να δούμε πώς θα το κάνουμε. Θα πάρω αυτή την. Αυτή την πλευρά. Τα πήγαν καλά, δεν κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ οι τρεις πρώτες σειρές θα είστε, ας πούμε, υπτάμενοι σε πολεμική μοίρα. Έχετε βέβαια όλοι το look, αν βγάλετε τα γυαλιά σας. Εσείς είστε το ανάλογο του μοίραφου και οι δύο. Δεν μετράτε εσείς, είσαστε πιο αργά. Και εσείς είσαι πολύ δικός μου, δεν πιάνει. Γιατί χαμογελάσεις συνήθως. Λοιπόν, κάνουν τεστ που τα έχει κάνει αυτός εδώ και τα περνά. Άρα υπάρχει μια κατάταξη. Και τώρα εσείς, πίσω έχει ένα άλλο σκάφος, είναι διθέσιο. Ποιος βάζετε. Για να πετάξουμε. Ναι, να πετάξουμε, ναι, να το γυαλίσουμε. Έχεις αυτό το αεροσκόπιο, δεν θα μπαίνεις μέσα. Πώς. Ναι. Λοιπόν, να θυμάσαι, αγαπή μου, ότι σε σχολή κάνω δεν τους βάζουμε όλους. Ποτέ. Γιατί έχει ένα αεροσκάφος πρώτα απ' όλα, αλλά αυτό ήταν δύσκολο. Ωραία. Αλλά βλέπω ότι ο τομέας δεν είναι ωραία. Λοιπόν, δύο θέσεις. Όλοι αυτοί, δύο θέσεις. Όχι, ο εκπαιδευτής είναι γέρος, δεν μετράει. Να θυμάσαι ειδικά στα θέματα της αεροπορίας, ο εκπαιδευτής μπορεί να είναι πολύ καλύτερος από αυτούς, αλλά σε μερικές τροφές δεν αντέχει το κεφάλι. Εντάξει. Γιατί μπορεί να πάμε. Και γι' αυτό, άμα προσέχετε, θα δείτε ότι οι αεροπόροι έχουν πιο γρήγορα άσπρα μαλλιά από τους κανονικούς ανθρώπους, γιατί είναι τα τζε που τρώνε στις τροφές. Αυτό τους καταπολεμεί. Δεν μπορούμε σε λεπτομέρειες να πούμε ότι δεν ασχολούμαστε. Ξαναλέω, ποιους θα βάλετε. Κανονικά, επειδή τώρα σας έχω μπερδέψει, κανονικά θα απαντούσατε ορθολογικά κάτι, έτσι γίνεται. Αλλά τώρα επειδή είπαμε όλα αυτά. Τους καλύτερους. Αυτό θα απαντούσα. Και βέβαια δεν είναι η σωστή απάντηση. Ένα καλό και ένα ψηφιόμενο. Έχετε δεύτερη ευκαιρία. Ναι, μπορεί να απευθυνθείτε και στο ανθρώπινο δυναμικό εδώ. Αυτό που πρέπει να εξετάσετε όταν θα πάρετε τους λεγόμενους δύο καλύτερους είναι αν είναι συμβατοί. Εντάξει. Καλά, σας το λέω έτσι να το θυμάστε ακόμα και εδώ για την κοινωνία.
Άμα ο άλλος πήγε με τη γυναίκα του άλλου, θα σου πω εγώ πώς θα πετάξω μαζί. Ή μπορεί να του ζητήσει, εγώ θα είμαι πίσω, εσύ μπροστά. Ξέρετε, είναι διάφορα. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Η ιδέα είναι ότι πρέπει να πάρουμε το καλύτερο ζεύγος, δεν το ζευγάρι, μην παιδευτούμε, το οποίο είναι συμβατό. Άρα, στην πραγματικότητα, τι κάνουμε, προσπαθούμε να βρούμε το συμπληρωματικό. Διότι πάνω στο διθέσιο δεν έχουν τον ίδιο ρόλο. Γι' αυτό για όσου ασχολούνται πιο πολύ με αθλήματα, δεν ξέρετε τίποτα από αεροπορία, α πούμε, όταν παίζετε τέννις και είστε δύο, συμφέρει να έχετε κάποιον που λειτουργεί συμπληρωματικά με εσά και όχι ότι κάνει ακριβώς τα ίδια. Γιατί αν κάνει ακριβώς τα ίδια, μερικές περιοχές του γηπέδου θα είστε εκτός. Ενώ μετά θα χτυπιόσαστε πάνω στο ίδιο. Το βλέπετε πολύ καλά, όχι στο μπάσκετ, το βλέπετε πολύ καλά στο βόλεϊ. Για ποιο λόγο, ειδικά στο σέρβις, όταν έρχεται η μπάλα. Αν έχουμε μια ομάδα που αποτελείται από κόπανους ή αφήνουν μια τεράστια τρύπα, ή χτυπιούν και οι τρεις μαζί γιατί πάνε να προστατεύσουν την μπάλα. Και δεν ξέρουν ότι μετά είναι κενό αλλού. Κανονικά πρέπει να καταλαβαίνει η ομάδα, η εξάδα, αυτός πάει. Και δεν κουνιέται κανένας άλλος. Η άλλη είναι έτοιμη για δεύτερο πράγμα. Άρα, ο εντοπισμός λοιπόν των δύο, και εδώ είναι, έχουμε αλλάξει λίγο το καλύτερο. Άρα, έχω καλός συν καλός. Αλλά στην πραγματικότητα θα το μετατρέψω καλός συν καλός, που σημαίνει ότι το καλός είναι αυτό, ενώ αυτό δεν είναι. Εντάξει, αυτό είναι το όχι καλός, σαν το γάμα ανάποδο είναι στη λογική. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι παίρνουμε το καλύτερο ζεύγος και όχι τους δύο καλύτερους. Αυτό λοιπόν είναι πιο δύσκολο. Θα δείτε λοιπόν ότι αυτό σαν ζεύγος είναι καλό παράδειγμα αποδεσμό και όχι μόνο σχέση. Και ακόμα χειρότερα επαφή. Άμα πάρετε τους δύο καλύτερους, μπορεί να πέσετε σε δύο επαφές. Τίποτα άλλο. Δηλαδή, κανένας δεν θα κάνει τίποτα για τον άλλον, θα προσπαθήσουν ο καθένας να κάνει το δικό του και δουλειά του. Άρα, τώρα πηγαίνουμε τώρα στο συμπληρωματικό σαν έννοια. Το συμπληρωματικό, αρχικά, όπως είπαμε, ψάχνουμε κάποιον ο οποίος μας ζημιάζει. Άρα, γιατί έχει ενδιαφέρον να ψάξουμε κάποιον ο οποίος είναι το συμπληρωματικό μας. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα γιατί είναι ικανός, είναι ικανή να κάνει πράγματα που εμείς δεν κάνουμε. Άρα όταν είμαστε σε ένα ομαδικό πλαίσιο, πιο μεγάλο, θα σας δίνω το παράδειγμα με τα τεστ της NASA. Τα τεστ της NASA είναι πάρα πολύ απλά. Όταν κάνετε λάθος, είστε νεκρός. Πιο απλό δεν γίνεται, εντάξει, γι' αυτό λέγεται ζωή θανάτου. Άρα τώρα τι έχουν μετρήσει οι άνθρωποι, είναι για τους αστροναύτες, για λόγους, φανταστείτε, ακραίους. Έχουν δει ότι άμα βάλετε ένα άτομο να λύνει τα προβλήματα που του βάζουν, τα λύνει σε κατώτερο επίπεδο με δύο άτομα. Τα οποία τα λύνουν σε κατώτερο επίπεδο με τρία. Και συνεχίζουν έτσι. Άρα η πορεία είναι ανωδική. Άρα πάτε 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Άρα εξήγηση. Το βέλτιστο είναι στο 6. Άρα, τι. Δεν είναι ακριβώς αυτό. Υπάρχει μια υπερσυνεργασία, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα. Να μιλάτε πιο δυνατά, γιατί ούτε καν αυτό. Αυτό είναι καλό για το πρώτο. Ναι, έξι είναι αυτό, έξι είναι αυτό. Αυτό ήταν συμπληρωματικό. Σου λέει πολλές απόψεις, όχι. Έχουν τη λύση απόψεις, ναι, μπράβο. Αλλά πάνω κάτω είναι ότι όταν έχετε δύο επιλογές, άμα σας λένε το ένα ή το άλλο, με τη δεύτερη το βρίσκεται. Αν θυμάστε. Άρα εσύ παίρνεις πόντο γιατί θα μπορούσε να έχεις πει το ίδιο με αυτό. Στην πραγματικότητα τι γίνεται, είναι ότι εμφανίζεται leader. Η εμφάνιση του leader μέσα σε μια ομάδα είναι πολύ επικίνδυνη. Με την κακή έννοια, για ποιο λόγο, είναι ότι μετά λένε, αφού το είπε αυτός, εντάξει. Αλλά μετά δεν σκέφτονται και δεν τον αφισβητούν, δεν κοιτάζουν αν είναι σωστό ή όχι, αφού είναι μάλλον αυτό. Θα το κοιτάξετε αυτό όταν είστε μαζί, ας πούμε έχετε, ξέρω εγώ, μια τετράδα παιδιών και κάνετε μαθηματικά μαζί και έχετε έναν που είναι πολύ καλό στα μαθηματικά. Ή μία, δεν μας πειράζει. Και λες εσείς, πώς το όρισες, έτσι. Εσύ πώς το όρισες, έτσι. Εσύ, αυτός είναι ο καλός. Α, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να το λύσουμε έτσι. Αυτός έχει κάνει λάθος,
Οι άλλοι επειδή δεν το ξέρανε πολύ καλά, το έκαναν σωστό, αυτός νόμιζε ότι ήταν εύκολο και το έκανε λάθος. Συμβαίνουν και αυτά. Άρα, αυτό που βλέπουμε είναι ότι σε μια ομάδα, μια εξάδα, έχουμε το βέλτιστο, γιατί δεν έχουμε την εμφάνιση ακόμα του leader. Και ουσιαστικά η ομάδα λειτουργεί πραγματικά ως ομάδα. Είναι ακριβώς τα δάχτυλα και το χέρι. Άρα, ρωτάω τώρα, 5 δάχτυλα αποτελούν ένα χέρι, ναι ή όχι? Όχι. Ένα χέρι έχει 5 δάχτυλα? Έχει, ναι βέβαια, και η παράμετρα. Όταν λέμε έχει, δεν σημαίνει ότι έχει μόνο. Άμα σου πω έχεις μαλλιά, μου λες και σώμα. Λοιπόν, στο χέρι, άμα προσέξετε, έχετε 5 δάχτυλα, τα οποία είναι διαφορετικά. Σίγουρα έχετε ένα που είναι το αγαπημένο σας. Εννοώ αυτό. Είναι έξυπνο αυτό το σχολείο, είναι έξυπνο. Είναι επικίνδυνο για τον διευθυντή και τον υποδιευθυντή. Ευτυχώς υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό να σώσει καταστάσεις ακραίες. Λοιπόν, ξαναέρχομαι. Το γεγονός είναι το εξής. Είναι ότι δεν είναι καλό να βάλετε τα 5 δάχτυλα τα είναι ίδια. Ακόμα και να έχετε ένα αγαπημένο. Άρα, έχει ενδιαφέρον να το σκεφτείτε ορθολογικά, είναι ότι αυτό το δάχτυλο στα ελληνικά έχει ονομασία χεριού. Εντάξει, δεν είναι σε όλες τις γλώσσες, αλλά σε εμάς είναι. Στην πραγματικότητα είναι επειδή είναι απέναντι. Εντάξει. Ενώ τα άλλα έχουν ονομασίες που είναι για δάχτυλα. Αυτό εδώ, άμα το βάζαμε σε μια πεντάδα, μπάσκετ, ποιος παίζει μπάσκετ? Όλοι παίζουν, λέμε, εκεί ξέρουν. Ναι, ωραία. Εμένα μου αρέσει πως είναι 20 ώρες. Δηλαδή, έχω μπει και στο γήπεδο, ρε. Πάρα, λοιπόν. Στο μπάσκετ, αυτός εδώ, είναι ο playmaker. Βλέπετε, είναι πιο κοντός. Αλλά χωρίς αυτόν, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ενώ η άλλη υψηλή σου λέει φέρει την μπάλα, δε. Πού την μπάλα. Εντάξει. Οι υψηλοί έχουν ένα πρόβλημα, όταν είναι πολύ υψηλοί, δεν βλέπουν τους άλλους. Ναι, άρα κοιτάζονται μόνο μεταξύ υψηλών και είναι οι κοντοί που περνάνε παντού. οι κοντοί επειδή βλέπουν τα πόδια, βλέπουν τα υπόδια, τα προσπερνάνε. Θα δείτε ότι ένας πολύ ψηλός παίχτης δυσκολεύεται να προσπεράσει έναν άλλον ψηλό. Ενώ ένας κοντός είναι πάρα πολύ εύκολο να προσπεράσει έναν ψηλό. Σας το λέω αυτό για να μην τσατιστείτε ανάλογα με το ύψος που έχετε, είναι ικανότητες. Άρα είναι συμπληρωματικά. Το συμπληρωματικό στο χέρι είναι το εξής, ότι τα δάχτυλα του καθένα κάνει το δικό του, αλλά άμα το σκεφτείτε, δεν σκέφτεστε τα δάχτυλα, σκέφτεστε μόνο το χέρι. Άρα είναι σαν να έχετε ένα ζεύγος με 5 στοιχεία. Εδώ αυτό που προσπαθώ να σας πω το σύνορα είναι ότι αυτό το πράγμα είναι καλύτερο και στην αρχή θα δείτε ότι και στις ανθρώπινες σχέσεις έχουμε την εντύπωση ότι το πιο σημαντικό είναι ο εαυτός μας. Εντάξει, και όχι ο άλλος. Σιγά σιγά ανακαλύπτουμε την έννοια του συνάνθρωπου. Τότε μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία, τώρα θα δείτε λίγο το πρόβλημα, είναι ότι στην πραγματικότητα για να γίνουμε άνθρωποι πρέπει να είμαστε συνάνθρωποι. Ενώ φαίνεται να είναι παράδοξο. Ε? Τι λες, πώς μπορείς να είσαι συνάνθρωπος πριν να είσαι άνθρωπος. Άρα, θα δούμε τώρα ένα παιχνίδι, πώς παίρνει. Έχετε τον ένα, είναι αυτός που νομίζω ότι είναι σημαντικός, και επειδή είναι ο ένας, ο άλλος είναι ο άλλος. Συμφωνούμε? Ο ένας και ο άλλος. Το θέμα είναι ότι τώρα σκεφτείτε σαν τον άλλον. Ο άλλος λέει ότι εγώ είμαι ο ένας και όλος είναι ο άλλος. Άρα, τώρα έχετε τον έναν εδώ και τον άλλον εδώ. Αυτό πάνω κάτω λέγεται τεχνικά και λογοτεχνικά δύο μονόλογοι που νομίζουν ότι έχουν διάλογο. Άρα, και ο καθένας λέει το σημείο αναφοράς είναι εγώ. Άρα τώρα θα μου πείτε τώρα, ποιο είναι το πιο σωστό από τα δύο. Βλέπετε ότι είναι συμμετρικό, σίγουρα είναι λανθασμένα και τα δύο. Τότε τι είναι το σωστό? Δηλαδή σίγουρα δεν είσαι ο ένας. Το πιο πιθανό είναι για όλους τους άλλους να είσαι ο άλλος. Άρα ουσιαστικά είστε πιο συχνά ο άλλος παρά ο ένας. Δηλαδή είστε μια φορά ο ένας και όλες τις άλλες φορές ο άλλος.
Αλλά συμφέρει να σκεφτείτε ότι τελικά για τους άλλους είστε ο άλλος άλλος. Α, τώρα το κάνουμε συμμετρικά, καταλάβετε πώς πάει. Στην πραγματικότητα, όταν θα βάλουμε ο άλλος άλλος που έχει επαφή με τον άλλον άλλο, τότε είναι σωστό. Γιατί είμαστε πάντοτε ο άλλος κάποιος. Άρα για τον άλλον δεν είμαστε ο άλλος, άρα είμαστε ο άλλος άλλος. Εδώ λοιπόν, αν το σκεφτείτε ορθολογικά, θα καταλάβετε ότι όταν οι άνθρωποι καταλαβαίνουν ότι είναι ο άλλος άλλος, τότε μπαίνουν στο πλαίσιο του συνανθρώπου. Ο συνάνθρωπος είναι αυτός που καταλαβαίνει ότι υπάρχει άλλος. Κοιτάξτε τώρα τι έχει ενδιαφέρον. Όταν λέτε ο ένας, μιλάτε για ένα άτομο. Όταν λέτε ο άλλος, μιλάτε για δύο. Ναι, ας πούμε τώρα είπα ένα ανέκδοτο και φαίνεται ότι δεν είμαστε στην ίδια παρέα. Θα το ξαναπώ λίγο απεινιονητικά. Δίνω δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό μου για να γίνω κατανοητός. Άμα το σκεφτείτε ορθολογικά, αυτό το πράγμα είναι το μόνο που αντέχει ένα πλαίσιο διαλόγου. Ο διάλογος πρέπει να έχει μια ισορροπία. Αν είμαστε στις δύο πρώτες εκφράσεις, έχουμε ένα πρόβλημα. Αλλά πρέπει να έχουμε πράγματα του ίδιου τύπου, αλλά επειδή λέμε ο άλλος άλλος και εδώ είναι ο άλλος άλλος, δεν είναι ίδιοι. Άρα είναι και οι δύο άλλοι, αλλά άλλοι. Εντάξει. Έχω ένα φίλο από ό,τι φαίνεται, εντάξει, όλοι οι άλλοι θα το ξανασκεφτώ. Άρα, μόνος με την ανθρωπότητα. Το ξαναλέω, με έναν τρόπο διαφορετικό. Ας πούμε ότι θεωρείτε ότι είστε εσείς και οι άλλοι. Εντάξει, αυτό το έχουμε όλοι. Άμα πεθάνετε εσείς, τι συμβαίνει την ανθρωπότητα? Εμείς θα στεναχωρήσουμε, εντάξει, να μην το πάρετε βαριά, σχεδόν τίποτα. Εντάξει, έβαλε το σχεδόν για μην... Ωραία. Τώρα, άμα πεθάνουν όλοι οι άλλοι και μένετε εσείς μόνο ζωντανός, τι συμβαίνει την ανθρωπότητα? Τέσσερα. Άρα, αν νιώθετε ότι η ανθρωπότητα είναι κάτι το σημαντικό, σας δίνει ένα κριτήριο. Ότι μάλλον το πιο σημαντικό είναι οι άλλοι και όχι μόνο εγώ. Εντάξει, σας δίνει ένα αντικειμενικό κριτήριο. Άρα, η ανθρωπότητα αποτελείται από τους άλλους. Μόνο που οι άλλοι που είναι στην ανθρωπότητα ξέρουν ότι είναι οι άλλοι άλλοι. Και δεν είναι μόνο οι άλλοι. Οκ, το ξαναλέω. Το καλό, αν θέλετε, με τα ανέκδοτα που δεν καταλαβαίνεις, είναι ότι όσο πιο πολύ τα λες, τόσο πιο πολύ χαμογελούνται. Σου λέει, θα το ξαναπεί. Βλέπετε, λοιπόν, θα το ξαναπώ. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Θυμάστε, είναι οι δύο φίλοι που πάνε στον κινηματογράφο, είναι western που βλέπουν, και βλέπουν έναν έφηβο με το άλογο του που πηδάει ένα ποτάμι και πέφτει μέσα. Και γάμο του, έπεσε μέσα. Αλλά τι κάνω, ξαναπάνε στον κινηματογράφο. Σου λέει, τη δεύτερη μπορεί να καταφέρει. Είναι πάνω κάτω αυτό που κάνουμε τώρα. Άρα, η ιδέα ποια είναι? Η ιδέα είναι ότι οι άλλοι, άμα εξαφανιστεί ο ένας και είναι μόνο οι άλλοι, είναι οι άλλοι ποιανού? Όχι, αυτό σας έφυγε. Πέθανε, ρε παιδιά, τέσσερα. Βλέπετε, δεν έχει νόημα να είναι απλώς οι άλλοι, αφού δεν υπάρχει πια ο ένας. Ενώ, άμα είναι οι άλλοι οι άλλοι, και να πεθάνει ο ένας, παραμένουν οι άλλοι οι άλλοι. Έχετε λοιπόν μία διαχρονική αξία της ανθρωπότητας. Άρα, λίγο πιο έντεχνο τώρα. Για εσάς, τι υπάρχει πρώτο, οι ψηφίδες ή το ψηφιδωτό? Είναι πολύ καλή, να την κρατήσει τη σώμα που είναι δυνατή. Από εδώ και μέρα θα κάνω ότι δεν ακούω για να μην με επηρεάσει. Γιατί έχουμε την εντύπωση ότι είναι οι ψηφίδες, γιατί λέμε, εντάξει, παιδί μου, αφού βάζω μια ψηφίδα, 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 μετά το βλέπω ψηφίδωτο.
όσοι από εσάς είστε και στα μετέωρα, εσείς δεν έχετε και δικαιολογία, ελπίζω να έχετε ανέβει, όλοι φαντάζομαι, δεν είστε σαν τους Αθηναίους που δεν έχουν πάει ποτέ τον Παρθενώνα και πρέπει να έρθει ο φίλος από το Τόκιο να του πει, παιδιά πάμε να δούμε και το τέτοιο. Υπάρχει κάποιος που δεν έχει ανέβει στα μετέωρα εδώ? Ξέρετε όλοι πώς χαρακτηρίζονται τα μετέωρα σε παγκόσμιο επίπεδο, ναι? Πώς? Ποιος έδωσε αυτή την απάντηση που αγγίζει τα όρια της νοημοσύνης από κάτω? Μα αφού λέω από τα μετέωρα, και βέβαια τα μετέωρα, πώς το λέει η ανθρωπότητα? Ελπίζω να ξέρετε, το ξέρω. Βέβαια δεν το βάζετε αρκετά, να είμαστε ειλικρινείς, ότι είναι μνημείο παγκόσμιου κληρονομίας. Αυτό εννοείται. Ναι, γι' αυτό όταν μπαίνουμε στην Καλαμπάκα πρέπει πάνω κάτω να είστε ήδη στα μετέωρα για να σου πούνε ότι είναι εδώ. Αν έχεις χαθεί, έχεις χαθεί. Αλλά να θυμάστε ότι οι άλλοι έρχονται εδώ για να δουν το μνημείο παγκόσμιου κληρονομίας, όχι τα μετέωρα. Ναι. Έχει ένα μικρό σύμβολο, το ξέρετε, αυτό με το ρόμβο. Άρα, όταν λοιπόν είμαστε σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να σκεφτείτε, το ψηφιδωτό, αν κάνετε βυζαντινή τέχνη, θα δείτε ότι πρώτα κάνετε τη ζωγραφιά, μετά κάνετε τις ψηφίδες και μετά βλέπετε το ψηφιδωτό. Στην πραγματικότητα η εικόνα του ψηφιδωτού είναι από την αρχή πριν τις ψηφίδες. Άρα, εδώ τώρα, άμα κάνω την ανάλογη ερώτηση, είναι πρώτα οι άνθρωποι ή η ανθρωπότητα? Άρα, υπάρχουν μερικοί που έχουν την τάση να απαντούν όπως θα απαντούσαν και πριν τη διάλεξη. Υπάρχουν μερικοί που σου λένε θα απαντήσουμε όπως κάναμε μόλις τώρα. Άρα το έχουμε, αφού το είπε η κυρία με το ψηφιδωτό, θα είναι σίγουρα ανθρωπότητα. Όμως αυτό είναι σωστό. Είναι λίγο παράξενο γιατί έχουμε την εντύπωση ότι πρέπει πρώτα να γεννηθούν άνθρωποι και στη συνέχεια να υπάρχει ανθρωπότητα. Άρα, για να δούμε λίγο το πλαίσιο. Να σταματήσω. Όχι, ξέρω, ξέρω. Ναι, μπορούν να φύγουν κι όλοι, δεν έχω θέμα. Εντάξει, μην νιώθετε ότι είστε υποχρεωμένοι. Ας πούμε ότι τα λεωφορεία είναι υποχρεωμένοι. Εντάξει, okay. Τότε να νιώθετε ότι είστε υποχρεωμένοι και να καθίσετε εδώ. Άρα, εφόσον είπατε όλοι ότι η ανθρωπότητα είναι το πιο σημαντικό, θα ήθελα να μου πείτε τι είναι η ανθρωπότητα για εσάς. Ξέρεις, σου έφυγε το πηγούνι τώρα κανένα καθόλου, γιατί δεν έφυγε η τέρα. Δηλαδή πρέπει να απαντάμε κιόλας. Λοιπόν, άρα, ναι. Είναι το όλο. Στην αρχή ήσουν εντάξει, μετά το έπαιρνες λίγο πιο σπουδαίο, αλλά δεν, έπεσε στο κενό. Σκέψου καλά. Το πρώτο είναι κομμάτι είναι σωστό. Όταν εννοείς το όλο τι. Ναι. Δηλαδή αποτελείται από τι. Ωραία. Εσύ πρέπει να σταυρώνει με το τσιγκέλι. Πρέπει να είναι που θυμίζει με ευτική. Άρα, ωραία, από μονάδες. Αυτές τις μονάδες πώς τις λες εκτός από μονάδες. Αν θυμώ να το πει πιο σύντομα, α πούμε, η ανθρωπότητα αποτελείται από ανθρώπου. Αν για να μου πει ότι είναι το όλο από τι μονάδε, η οποία είναι μοναδολογία ελάχιστη. Όχι, μ' αρέσει, μ' αρέσει. Λοιπόν, τώρα, από ανθρώπου. Ποιου εννοεί αυτού του ανθρώπου, ποιοι είναι? Τελικά είσαι επικίνδυνο, πρόσεξε. Κάθε άνθρωπο που γεννιέται, εντάξει. Άρα, πότε? Αμάν, τώρα σκέφτεσαι. Είναι ωραίο. Τώρα σε είδα. Πριν ήσουν στη βιβλιοθήκη, έλεγε τα δικά σου. Το βιβλίο είναι αυτό, το βιβλίο είναι αυτό. Τώρα έχει βγει εκτό βιβλιοθήκη. Και θα μάθω πρέπει να σκεφτώ τώρα. Σκέψω. Όχι, αυτό είναι λάθο. Ναι, είσαι καλύτερο, ναι. Άρα, στην πραγματικότητα, να το πούμε πιο απλά, για να καταλάβουν και οι άλλοι, εντάξει. Θα βάλουμε ότι είναι ζωντανή και είναι νεκρή. Συμφωνούμε? Θα είχατε βάλει όλους τους νεκρούς από την αρχή, έτσι γίνεται. Το είχατε σκεφτεί από την αρχή. Δεν είχατε σκεφτεί να βάλετε μόνο τους ζωντανούς, έτσι γίνεται.
Και βέβαια έχετε σκεφτεί να πάρετε και τους αγέννητους. Σίγουρα. Άρα, στην πραγματικότητα η ανθρωπότητα δεν μπορεί να είναι μόνο η ζωντανή. Γιατί άμα είναι η ζωντανή, τότε αποφασίζεται ότι οι νεκροί δεν ανήκουν στην ανθρωπότητα. Που αυτό, αν θέλετε, είναι μια πολύ αποτελεσματική γενοκτονία. Άρα και βέβαια οι νεκροί είναι μέσα στην ανθρωπότητα και οι ζωντανοί είναι συνέχεια τους και μετά έρχεται βέβαια και τους αγέννητους. Στους αγέννητους συνήθως έχετε ένα μικρό πρόβλημα, ας πούμε ότι η χειριά είναι έγκυος και δεν έχει γεννηθεί. Εντάξει, το μωρό που είναι μέσα, ανοίξει την ανθρωπότητα ή δεν ανοίξει. Και βέβαια ανοίξει, δεν καταλαβαίνω, δεν είναι τίμη να μην ανοίξει. Αλλά δεν έχει γεννηθεί ακόμα, αυτό είναι κυριολεκτικά ένα αγέννητο. Αλλά τώρα σου λέω για ποιο αγέννητο, δηλαδή δεν είναι ακόμα καν έγκυος. Και μπορεί να είναι έγκυος σε 5 χρόνια. Αυτό το παιδί δεν θα ανοίξει την ανθρωπότητα. Άρα, ναι, το θα είναι σας το εξηγήσω. Αλλά πρέπει να καταλάβετε, η ανθρωπότητα δεν αλλάζει ανά εποχή. Δεν λέμε τώρα είναι η ανθρωπότητα, τώρα είναι η ανθρωπότητα 2. Άρα, άμα ξανακάνω την ερώτηση, ας πούμε, σε 5 χρόνια, αν είσαι ζωντανή, αλλά και να είσαι νεκρή, εντάξει, θα δυσκολευτείς να απαντήσεις, το κάνω έτσι, συμφωνείς, ναι, θα δεις ότι τότε η ανθρωπότητα είναι η άλλη. Εξηγώ. Όταν λέτε η εβδομάδα, εννοείται μια συγκεκριμένη εβδομάδα? Όχι. Άρα είναι η εβδομάδα που έχουμε τώρα, οι περασμένες και οι επόμενες. Αυτό είναι η εβδομάδα. Συμφωνούμε. Άρα είναι μια έννοια η οποία ουσιαστικά είναι διαπεραστική ή διαχρονική. Για την ανθρωπότητα έχουμε ανάγκη από το ίδιο. Π.χ. η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από αυτό. Μπορείτε να πείτε, αυτή είναι η κοινωνία μας. Όταν βλέπετε, ας πούμε, παλιές ελληνικές ταινίες, καταλαβαίνετε ότι δεν ανήκετε σε αυτή την κοινωνία. Ήταν αλλιώς τα πράγματα, το βλέπετε ακόμα και με τα μαλλιά. Όταν θα δείτε νέα έργα, είναι εκεί πάνω κάτω που αρχίζει να γερνάτε, γιατί βλέπετε τα έργα που βλέπουν οι μικροί. Γιατί αυτό το λέτε έργο, έτσι η κυρία. Άρα συνήθως μετά η κυρία λέει, πολύ ωραίο το έργο σου. Και σου λέει, άμα πω ότι δεν είναι ωραίο, θα μου πούνε ότι εγώ είμαι γερασμένη. Ενώ άλλος θα σου πει, τι είναι αυτό, έργο. Άρα, το διαχρονικό στοιχείο της ανθρωπότητας είναι τώρα, αν θέλετε, το όλο πλαίσιο. Η ανθρωπότητα αποτελείται από επαφές, από δεσμούς ή από σχέσεις. Ποιο είναι το. Αν τώρα έχετε ένα μικρό πρόβλημα, λοιπόν, στο παρόν, ο κύριος Όλο, είχαμε βάλει όλο με ένα καλλιτεχνικό φλού. Και τώρα, άμα σας πω, ας πούμε, ότι η ανθρωπότητα μπορεί σε πληθυσμό να είναι μικρότερη από την κοινωνία, θα ξαφνιαστείτε. Το εξηγώ για ποιο λόγο. Παίρνω ένα παράδειγμα απλό. Τόσο εδώ, γιατί μην νομίζει ότι του κράτησα κακία, είναι συγγραφέας. Εντάξει, γράφει ένα βιβλίο. Okay. Για ποιον γράφει το βιβλίο? Για να διαβαστεί. Όχι ακόμα αυτό. Αυτό είναι απλώς η πράξη, δηλαδή μου δίνει ποιον. Εντάξει, εδώ είναι ο λόγος, για ποιον λόγο. Εγώ θέλω για ποιον. Για όλους. Στην πραγματικότητα αυτό που προσπαθώ να σας πω είναι ότι θα γράψει το βιβλίο, μπορεί να σε εξαφνιάσει, αλλά νομίζω θα το πιάσει αμέσως, θα γράψει το βιβλίο για τους αγέννητους. Σχεδόν μόνο για αυτούς. Για ποιο λόγο? Άρα είναι πολύ απλό. Πάρτε ένα συγγραφέα που είναι σχετικά παλιός. Ας πούμε σχετικά παλιός, Σοφοκλής. Άρα. Κοιτάζετε λοιπόν πόσοι έχουν διαβάσει τον Σοφοκλή που ήταν ζωντανή την εποχή της Σοφοκλή. Τρεις κουκουκούς. Και μετά κοιτάζετε πόσοι το έχουν διαβάσει που δεν ζούσαν την εποχή του Σοφοκλή.
σχεδόν το όλο. Άρα, στην πραγματικότητα, συμφωνείς τώρα, καταλάβεις που το πείτε, ναι. Άρα, δεν λέω βέβαια ότι διαγράφηκε του σύγχρονους, αλλά άμα κοιτάξουμε ποσοτικά, οποιοδήποτε συγγραφέα είχαν πάρει, το Στογεύσκι τα λοιπά, που έχουν ένα βάθος χρόνου, θα δείτε ότι μετά από 200 χρόνια είμαστε πολύ πιο πολλοί αυτοί που το διαβάζουν από αυτούς που το διάβασαν εκείνη τη στιγμή. Μιλάω για συγγραφείς που ανοίγουν στην ανθρωπότητα, όχι για αυτός που έχει κάνει το δικό του για εκτόνωση της ψυχολογικής. Άρα, η ανθρωπότητα λοιπόν, όταν μπαίνει σε αυτό το πλαίσιο, στην πραγματικότητα πρέπει να βασιστεί σε κάτι. Μπορεί να βασιστεί μόνο στις επαφές. Οι επαφές, άμα πάρετε τα άτομα που έχουν σχέσεις μόνο του τύπου επαφές, είναι η κοινωνία. Είναι επαφές που έχετε, δεν είναι κακό, αλλά είναι σύγχρονο. Δεν είναι διαχρονικό, είναι τώρα. Έχετε επαφές με κάποιον. Άμα σας ξαναπάρω τώρα εσάς μετά από 5 χρόνια, μπορεί περισσότερες από τις επαφές που είχατε να μην τις έχετε πια. Και βέβαια θα έχετε και καινούριες επαφές που δεν έχετε τώρα. Άρα, μετά λοιπόν είναι οι σχέσεις. Οι σχέσεις είναι κάτι το πιο σταθερό. Η ανθρωπότητα σίγουρα δεν της επαρκούν οι επαφές. Χρειάζεται τουλάχιστον αυτό το πράγμα. Άρα, ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ένα ενδιάμεσο και η ανθρωπότητα είναι εδώ στην πραγματικότητα. Αυτός εδώ είναι ο πολιτισμός. Κοινωνία, πολιτισμός, ανθρωπότητα. Η ανθρωπότητα πρέπει να βασιστεί σε σχέσεις οι οποίες είναι διαχρονικές, γιατί είναι η ίδια διαχρονική. Αλλά σε σχέσεις που είναι τοπικές, για την ανθρωπότητα, όπως καταλαβαίνετε, είναι στιγμιαίες. Άρα, εδώ τώρα μπαίνουμε σε ένα πρόβλημα, είναι ότι όλοι μας είμαστε θνητοί. Εντάξει, μας το λέει ίδιος ο Σωκράτης. Και μας το εξηγεί ο Χριστός. Άρα, είμαστε θνητοί και έχουμε ένα πρόβλημα, πώς μπορούμε να έχουμε δεσμούς ως θνητοί, οι οποίοι είναι διαχρονικές σχέσεις. Διότι η δυσκολία, έχουμε ένα φαινόμενο του τύπου παράδοση. Αφού είμαστε εφήμεροι, πώς μπορεί να έχουμε διαχρονικές σχέσεις? Στην πραγματικότητα, αυτό εδώ το πετυχαίνουμε μέσω του έργου. Άρα, αν το σκεφτείτε, π.χ. αυτό που σας έλεγα τώρα με τον Σοφοκλή, έχουν διαβάσει και Σοφοκλή κανονικά, ακόμα και ας πούμε επίσημα. Όταν διαβάζετε Σοφοκλή, όταν διαβάζετε την Αντιγόνη, την Ηλέκτρα, αποκτάτε μία σχέση με έναν άνθρωπο που δεν υπάρχει. Μάλιστα, αποκτάτε και μία σχέση με πρόσωπα που δεν υπάρχουν, γιατί είναι οι ήρωες αυτού του μυθιστορήματος. Άμα το κοιτάξετε, θα δείτε, τώρα είναι για τους πιο μεγάλους, θα δείτε ότι μερικοί ήρωες βιβλίων, μυθιστορήματων, θεατρικών κλπ. Μας επηρεάζουν πολύ περισσότερο από τους γείτονες. Άρα, αυτό είναι η γειτονιά. Δηλαδή είναι αυτοί που είναι κοντά μας. Μετά βέβαια έχουμε το διαδίκτυο, αλλά έχει βοηθήσει σε αυτό το διαδίκτυο. Δηλαδή τώρα οι φίλοι μας δεν είναι πια μόνο το χωριό. Είστε σε ένα χωριό, οι φίλοι σας θα είναι εκεί που θα είναι. Ενώ εδώ μπορεί να έχετε ας πούμε φίλους από την Αυστραλία. Βέβαια είναι φίλοι, αλλά δεν τους βλέπετε και πάρα πολύ. Αλλά έχετε και μία σχέση. Τώρα διαχρονική σχέση δεν είναι πιο δύσκολο. Η ανθρωπότητα το έχει ανάγκη για να μπορεί να διασχίσει τους αιώνες χωρίς να σπαταλάει χρόνο. Άρα, το έργο. Το έργο είναι το μόνο κομμάτι που έχει ο άνθρωπος για να αποκτήσει μια διαχρονικότητα. Άμα το σκεφτείτε ότι εμείς τώρα μιλάμε για τον Σοφοκλή, ο οποίος ο άνθρωπος γεννήθηκε, έζησε και πέθανε σε ένα χρονικό διάστημα αρκετά μεγάλο την εποχή του, αλλά τέλος πάντων όχι τεράστιο σε σχέση με τώρα. Και εμείς όμως συνεχίζουμε να μιλάμε για αυτούς. Το ερώτημα, ας πούμε, είμαστε όλοι εδώ, έχετε όλοι παρέες, άρα ποιος θα μιλάει για μας τα 2.000 χρόνια? Βέβαια αυτό εντάξει, είναι θεωρητικό, μη σας στεναχωρήσει, γιατί ξέρετε ποια είναι η απάντηση και εκεί. Σίγουρα θα είναι οι άλλοι, οι οποίοι δεν πρέπει να έχουν πεθάνει και πρέπει να μας θυμούνται και λίγο, σε κάποιο τρόπο. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές δεν κάνουμε και πολλή προσπάθεια να μας θυμούνται. Εντάξει, δεν αφήνουμε τίποτα. Ούτε βιβλίο, ούτε γραπτό, ούτε σημειώσεις, ούτε βιντεάκι. Ή στην πραγματικότητα, μερικές φορές αφήνουμε και να θυμάστε, το λέω τώρα για τους πιο νέους,
όταν τραβάτε βιντεάκια, όποιο και να είναι, όταν τραβάτε βιντεάκια, να θυμάστε ότι μπορεί η ανθρωπότητα να θυμάται από εσάς μόνο και μόνο ένα από αυτά και τίποτα άλλο. Βλέπω μερικοί χαμογελούν ήδη. Σου λέει, όχι ρε γαμότο. Τζάμπα ζωή. Αυτό σας λέω, να τραβάτε βιντεάκια ποιοτικά. Είναι το ίδιο με τους συγγραφείς. Σου λέει, γράφω πολλά βιβλία, αλλά η ανθρωπότητα μπορεί να θυμάται αυτό. Και δεν ήταν αυτό που ήταν σημαντικό. Δίνω ένα παράδειγμα, χαιροπιαστή να νομίζετε ότι είναι θεωρητικό. Το μεγάλο έργο του Νίκου Καζαντζάκη κατά το Καζαντζάκη είναι η Οδύσσια. Την οποία βέβαια κανένας δεν διαβάζει. Ας πούμε, ποιος έχει διαβάσει την Οδύσσια. Ποιος ξέρει τι έχει γράψει την Οδύσσια. Α! Τον έσωσε τον άνθρωπο. Λοιπόν, η Οδύσσια αποτελείται από 33.333 στίχους, οι οποίοι είναι 17 σύλλαβοι. Καταλαβαίνεις ότι είναι παλούκι. Να το γράψεις, να το διαβάζεις είναι άλλο θέμα. Άρα αυτός έλεγε, το μεγάλο μου έργο είναι αυτό. Και το έλεγε η γυναίκα του. Ρε Νίκο, δεν γράψεις και κανένα μυθιστόρημα. Έτσι να καταλαβαίνουν και τι λέμε. Και βέβαια, ποιος δεν ξέρει το Ζορμπά. Ήταν για πλάκα. Άρα. Άμα το σκεφτείτε, ο Αλέξης Ζορμπάς είναι από τα έργα που ο Καζαντζάκης ο ίδιος θεωρεί ότι είναι σχεδόν ασήμαντο. Άρα εμείς θυμάμαστε το ασήμαντο και δεν έχουμε διαβάσει αυτό που θεωρούσε σημαντικό. Άρα για αυτόν τον λόγο, τι προσπαθώ να σας πω, π.χ. άμα θέλετε να διαβάσετε περισσότερο Καζαντζάκη και πιο σύντομο, κοιτάξτε λίγο την ασκητική. Την Οδύσσια είναι λίγο βαρύ κατευθείαν, αλλά ασκητική είναι βαρύ, αλλά είναι λεπτό. Και σε αυτή την ηλικία εσείς κοιτάζετε το λεπτό παρά το χοντρό. Μετά παχαίνετε και κοιτάζετε και το χοντρό παρά το λεπτό και μετά κάνετε ό,τι μπορείτε να ξαναπάτε στο λεπτό ενώ είστε χοντροί. Άρα πάνω κάτω για εσάς οι φιλόσοφοι είναι αυτοί που γράφουν χοντρά βιβλία. Όταν τα κοιτάζετε τώρα αυτά τα πράγματα, ξαναερχόμαστε σε εσάς. Τώρα πώς βλέπετε τον εαυτό σας μέσα στο πλαίσιο της ανθρωπότητας. Βλέπετε, τώρα δεν σας ρωτάω πώς βλέπετε τον εαυτό σας, αλλά πώς βλέπετε τον εαυτό σας στο πλαίσιο της ανθρωπότητας. Μια σταγόνα της θάλασσα, οκ. Θάλασσα ή ωκεανό, τι προτιμάς. Ωκεανό. Όχι. Άρα βλέπεις. Έχεις και προοπτικές. Αυτή η σταγόνα θα μείνει σταγόνα ή θα διαλυθεί μέσα στον ωκεανό. Στον ωκεανό θα διαλυθεί. Α, άρα ούτε αυτό δεν είσαι. Αυτό είναι ο αρνητικός τρόπος να το σκεφτούμε. Δεν ήταν λάθος αυτό που είπες, εντάξει, δεν είπα αυτό. Αλλά είναι ο αρνητικός τρόπος να το σκεφτούμε. Ο κύριος Όλο κανονικά έχει άλλη άποψη. Θα μπορούμε να είμαστε μισάρι. Εντάξει, αυτό είναι θέμα πολυπλοκότητας. Θα μείνουμε στο νερό. Στο νερό, προσπαθώ να σου πω το εξής. Ας πούμε, όταν μιλάμε για την Αθανασία, η Αθανασία αποτελείται από στιγμές. Μια στιγμή είναι στιγμή. Άρα είναι θνητή, δεν είναι αθάνατη. Η Αθανασία όμως αποτελείται μόνο από στιγμές. Άρα οι στιγμές είναι στιγμές Αθανασίας. Το σημαντικό για σένα είναι να είσαι μια σταγόνα του ωκεανού. Αλλά τώρα θα δεις πως είναι τόσο καλό. Προτιμάς να είσαι σταγόνα του ωκεανού ή να είσαι μόνο μια σταγόνα μόνη της. Βλέπεις, τελικά είναι καλό το πλαίσιο. Στην πραγματικότητα μέσα στον ωκεανό μπορούμε να πούμε ότι συνεισφέρουμε. Η σταγόνα μόνη της, και τι έκανε. Άρα, όταν κοιτάζουμε λοιπόν σε επίπεδο της ανθρωπότητας πως βλέπουμε τον εαυτό μας, ξαφνικά παθαίνουμε ένα σοκ. Το σοκ είναι το εξής. Πρώτα απ' όλα, μερικοί από εσάς είναι κουρασμένοι και κοιμούνται όρθιοι. Τώρα είναι καθιστοί, βέβαια, ή μη καθιστοί. Και αναρωτιούνται αν είναι σημαντικό αυτό που λέμε. Αυτό που λέμε έχει ουσία μόνο και μόνο αν θέλετε να βοηθήσετε την ανθρωπότητα. Αλλιώς στάτε και εσείς. Ναι, για να είμαστε σοβαροί.
αν θέλει να βοηθεί την ανθρωπότητα, άρα ο κύριος Σταγόνα μέσα στον ωκεανό, είναι τι μπορεί να κάνει η Σταγόνα για τον ωκεανό. Έχετε την εντύπωση λοιπόν ότι μπορεί να κάνει σχεδόν τίποτα. Άρα σας δίνω μια φράση του Πουακιαρέ για να κλείσουμε. Σιγά σιγά θα φύγουν αλλιώς. Άρα, ο Πουακιαρέ έλεγε το εξής. Έλεγε, άμα κοιτάξετε όλο το σύμπαν, η δημιουργία του ηλιακού συστήματος δεν είναι τίποτα. Άμα κοιτάξετε τώρα όλο το ηλιακό σύστημα, η δημιουργία της Γης δεν είναι τίποτα. Άμα κοιτάξετε τη δημιουργία του ανθρώπου σε σχέση με τη Γη, δεν είναι τίποτα. Αλλά λέει, αυτό το 4 φορές τίποτα είναι το παν για μας. Άρα τώρα, άμα το πάρετε ανάποδα, ή να πει κάποιος αυτή τη φράση, πρέπει να είναι συνειδητοποιημένο τίποτα ή να πει κάτι το ουσιαστικό. Άρα, τελειώνω λέγοντας ότι όταν νομίζουμε ότι λέμε κάτι το πραγματικό ουσιαστικό, όταν λέμε με τους φίλους μας κάτι σημαντικό, υποτίθεται, εντάξει, πολύ συχνά είμαστε σε λάθος πλαίσιο μέσα στο διαμέρισμα. Θα εξηγήσουμε το διαμέρισμα. Ενώ όταν λέμε κάτι που μας φαίνεται ανούσιο, μπορεί και να είναι το πιο ουσιαστικό. Εξηγώ πολύ απλά. Όταν αγοράζετε ένα σπίτι, κοιτάζετε αμέσως πού είναι η τουαλέτα και πού είναι η κουζίνα. Ναι ή όχι. Τώρα, αν το σκεφτείτε ορθολογικά, άρα κοιτάζετε πού πάτε να χέσετε και κοιτάζετε πού πάτε να φάτε αυτό που θα χέσετε. Όχι, όχι, να το έχετε στο μυαλό σας. Στην πραγματικότητα, κοιτάζετε την καθημερινότητά σας. Το πιο ουσιαστικό πράγμα που θα κάνετε θα είναι στη βιβλιοθήκη. Αυτό δεν ρωτάτε όταν αγοράζετε ένα σπίτι, πού θα βάλω τη βιβλιοθήκη. Άρα, άμα τα πάρετε στη σειρά, το πιο σημαντικό από όλα σε ένα σπίτι είναι η τουαλέτα. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέμε η μεγάλη έξοδος. Για να έχω έξοδος, πρέπει να έχω είσοδος. Για να έχω είσοδος, πρέπει να έχω αναπαραγωγή. Κρεβατοκάμαρα. Όμως, εφόσον τα έχω κάνει όλα αυτά, τι κάνω άλλο. Πάνω κάτω κολοβαράω στο σαλόνι διαβάζοντας. Τώρα θέλω να δείτε τι έχετε αφήσει από το έργο σας για τους επόμενους. Είναι όση ώρα ήσασταν στο σαλόνι. Τα άλλα τα κάνουν και οι άλλοι. Το θέμα ποιο είναι λοιπόν, αυτό που νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό στην καθημερινότητά μας, είναι εντελώς ασήμαντο στη ζωή μας. Άρα αυτό που σας προτείνω σαν συμβουλή, κάντε ό,τι μπορείτε για να χάσετε χρόνο. Γιατί άμα συνεχώς κερδίζετε χρόνο, στο τέλος της ζωής λέτε και τι έκανα. Ενώ άμα χάσετε χρόνο θα επενδύσετε στο να μάθετε πράγματα, να διδάξετε πράγματα σε άλλους, να τα διαδώσετε και τελικά οι άλλοι θα θυμούνται εμάς μετά από 2.000 χρόνια μόνο και μόνο χάρη σε αυτό. Γιατί το άλλο δεν θα θυμούνται τις τουαλέτες μας. Ούτε την κουζίνα μας. Μπορεί λίγο τη μαγειρική, θα βρουν μερικά ήχη. Αυτό που έχει σημασία είναι να θυμάστε τον Σοφοκλή. Ξέρετε σε ποιο σπίτι ήταν, πόσα τετραγωνικά μέτρα είχε, αν είχε μία τουαλέτα ή πολλές, αν είχε φαγητό στην κουζίνα. Είναι πολύ απλό, η ανθρωπότητα διαφορεί παντελώς αυτά τα πράγματα. Αλλά μας αρέσει να ξέρουμε ότι έχει αφήσει 7 έργα. Στην πραγματικότητα μας είχε αφήσει 97, αλλά μας έμεινε μόνο 7, έτσι άλλοι βοήθησαν να καταστραφούν. Και τελικά, αυτό που ήταν το πιο ανούσιο πράγμα για την καθημερινότητα, είναι αυτό που θυμάται η ανθρωπότητα. Αυτό ήθελα να σας πω σήμερα. Καλή συνέχεια στη ζωή σας.